Αλήθεια, μπορείς να περιγράψεις έναν ήχο με μία εικόνα? Κάποια πράγματα μπορείς να τα πεις μόνο με ήχο. Ανακαλύψτε τη δύναμη του ραδιοφώνου. Είναι ευέλικτο, οικονομικό και ακούγεται παντού. Διαφημιστείτε στον Α94,7 τηλέφωνο 24670 26 945. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Θα ξεκινήσουμε με το αστυνομικό μας δελτίο, καθώς σήμερα είχαμε την δίκη του συνοριοφύλακα, ο οποίος κατηγορούνταν ουσιαστικά για τη δολοφονία Αλβανού λαθρομετανάστη στην Φλόρινα. Όλες τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ έχει Ελένη Ψωμαδάκη, και την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ολοκληρώθηκε η δίκη σήμερα? Βεβαίως, Μαριγώ, αργά το μεσημέρι. Βγήκε και η απόφαση να πούμε πως κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας έγινε σήμερα στο κακουργείο δικείο της Καστοριάς η δίκη του συνοριακού φύλακα από τη Φλόρινα, ο οποίος, όπως και εσύ ανέφερες, είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία Αλβανού λαθρομετανάστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης στα σύνορα τον Νοέμβριο του 2007. Μάλιστα. Μέσα και έξω από τα δικαστήρια ήταν έντονη η παρουσία των αστυνομικών, οι οποίοι προφανώς φοβόνταν για αντίπεινα εναντίον του συναδέλφου τους. Η δίκη διήρκησε αρκετές ώρες και αργά το μεσημέρι ανακοινώθηκε η απόφαση, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται στον συνοριακό φύλακα ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών με αναστολή. Αυτή είναι η απόφαση. Να πούμε ακόμη πως ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα των συνοριακών φυλάκων της Φλόρινας, οι οποίοι σε επικοινωνία που είχαμε μαζί τους δήλωσαν πως λυπούνται, γιατί από τη μία χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Νιώθουν όμως παράλληλα και δικαιωμένοι, γιατί με την απόφαση του δικαστηρίου της Καστοριάς δικαιώνεται ο συνάδελφός τους, που όπως μας είπαν δεν είχε την πρόθεση να σκοτώσει τον λαθρομετανάστη. Αυτά για τη δίκη. Νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι το περιστατικό. Από εκεί και πέρα σήμερα είχαμε την απόφαση όπως μας ανέφερες. Πάμε και σε κάτι διαφορετικό. Είχαμε εξιχνίαση ζωοκλοπής μετά από διασυνοριακή συνεργασία. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ ελληνικής και αλβανικής αστυνομίας, εξιχνιάστηκε περίπτωση ζωοκλοπής η οποία συνέβη στον Γράμμο. Συγκεκριμένα, 57χρονος κτηνοτρόφος κατήγγειλε ότι τις πρωινές ώρες της 4ης Δεκεμβρίου άγνωστοι έκλεψαν από το κοπάδι του στην περιοχή του Γράμμου 4 αγελάδες. Κατόπιν όμως συνεργασίας των υπηρεσιών της ελληνικής και αλβανικής αστυνομίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην Αλβανία 4 άτομα Αλβανοί, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν σφάγια και κεφάλια αγελάδων. Τα ενότια των ζώων ταυτίζονται με αυτά του κοπαδιού του καταγγέλλοντος. Κλείνοντας να πούμε πως η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής των συλληφθέντων και σε άλλη περίπτωση ζωοκλοπής που συνέβη το ίδιο χρονικό διάστημα στον Γράμμο. Μαριγώ. Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν ήταν, κυρίες και κύριοι, από το αστυνομικό μας δελτίο. Πάμε να αλλάξουμε βεβαίως θέμα και κλίμα και να πάμε στην εγκύκλιο για το Χαράτσι. Αντώνη, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μετά το αστυνομικό δελτίο, με τις σημαντικές, εγώ θα έλεγα, αυτές ειδήσεις, πάμε και σε κάτι άλλο. Αν μου επιτρέπεις, είχαμε όντως δρακόντια μέτρα σήμερα στο δικαστικό μέγαρο. Όσοι τυχόν κινήθηκαν στο σημείο. Το καταλάβαμε από το πρωί. Και την προηγούμενη φορά είχαμε τέτοια μέτρα, όταν είχε πάρει την αναβολή. Έτσι, οι συνάδελφοί του, αστυνομικοί, οι συνοριοφύλακες, όλοι εκεί. Η απόφαση πια έχει βγει. Θέλει πάντως προσοχή από όλες τις πλευρές, γιατί είναι δύσκολες οι αποφάσεις. Αλλά σήμερα γενικά είχαμε προβλήματα στο κέντρο της πόλης με τα δρακόντια αυτά μέτρα. Είχαμε και την πορεία για τη μνήμη του Γρηγορόπουλου, θα τα δούμε και μετά αυτά. Γιατί είχαμε κινητοποίησεις και εδώ στην περιοχή μας. Λοιπόν, πάμε στο Χαράτσι και θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως και στην συνέχεια. Αναλυτικά όλη η εγκύκλωση, όπως είπαμε και χθες, ναι, την έχεις αναρτήσει και στον blog. Δεν μπορεί να τη δει κανείς όλες τις σελίδες αναλυτικότητα, να τη μελετήσει. Αυτή είναι και, αυτή είναι να και, καταλάβει και να εξαιρεθεί. Ναι, δύσκολα πράγματα. Αυτή είναι και η αίτηση, η οποία, αυτή είναι η εγκύκλειος, νωρίτερα είδαμε και την αίτηση. Λοιπόν, αναλυτικά τώρα, εδώ και δύο μέρες όλοι επεξεργάζονται, Μαριγώ, το τι περίπου είναι να γίνει. Οι πολίτες με λάθη ή χωρίς στο Χαράτσι θα πρέπει να πληρώσουν στην ουσία. Και θα έλεγα ότι έχουν δρόμο τουλάχιστον 2 μηνών μπροστά τους μέχρι να βρεθεί μια οριστική άκρη, θα το έλεγα. Τι θα πρέπει να γίνει λοιπόν? Όποιοι έχουν εντοπίσει λάθη σε παλαιότητα, τιμή ζώνης δηλαδή, ή τετραγωνικά, θα πρέπει να γίνει μια αίτηση, να κάνουν μια αίτηση στον αρμόδιο Δήμο έως τις 20 Ιανουαρίου του 2012.
Μετά από έλεγχο στους Δήμους, οι καταστάσεις θα πάνε έως 27 Ιανουαρίου στη ΔΕΗ, η οποία με τη σειρά της θα στείλει τις καταστάσεις για επανέλεγχο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία αφού διενεργήσει ενδεικτικούς ελέγχους ως προς την τιμή ζώνης των ακινήτων, θα στείλει πίσω στη ΔΕΗ καταστάσεις έως και 10 Φεβρουαρίου, για να μπορέσει να διεκπαιρεωθεί όλο αυτό. Είναι ένα ταξίδι των καταστάσεων. Ναι, πράγμα φέξε μου και γλίστρισε. Ναι, από την ΔΕΗ μέχρι να εκδώσει, αν θέλεις, και τους καινούριους λογαριασμούς. Θέλω να πω ότι για το έτος του 2011, και αυτό είναι πολύ βασικό, για το έτος του 2011 με την εγκύκλιο που έχουμε στα χέρια μας όλοι πια, το τέρος ακινήτων, ακόμη και αν έχουν γίνει λάθη, καταβάλλεται κανονικά, και όπου υπάρξουν διαφορές, χαζί ήταν να μην τα πάρουν, αυτά θέλουν, και όπου υπάρξουν διαφορές θα αφαιρεθούν από τους λογαριασμούς του 12, αν πάλι έχει γίνει μικρότερη χρέωση θα προσθεθεί στους αντίστοιχους λογαριασμούς. Καλή είναι. Ναι, βέβαια, αν έχουν και μικρότερη χρέωση θα γίνει εκεί. Τι θα γίνει τώρα με όσους δικαιούνται απαλλαγή ή και μειωμένο τέλος? Στον μειωμένο συντελεστή υπάγονται πρόσωπα που έχουν βαριές κινητικές αναπηρίες, αυτό είναι βασικό να το πούμε δηλαδή τώρα. Βαριές λοιπόν κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 80% και πάνω. Να ρωτήσω κάτι. Κάποιος ο οποίος έχει 70% αναπηρία, 67% αναπηρία, δεν θεωρείται? Όχι, δεν θεωρείται. Πρέπει να εξαιρεθεί. Στον μειωμένο συντελεστή είναι αυτά που σου διαβάζω από την. Πρόσεξε, είναι από την εγκύκλιο. Να ξέρεις όμως ότι υπάρχει αλλαλούμ. Θα υπάρχουν φασαρίες, εντάσεις, διαμαρτυρίες ήδη. Γιατί άλλος μπορεί να είναι 75%. Τι σημαίνει? Είναι όντως περίεργα πράγματα. Να πούμε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Βεβαίως. Τα πρόσωπα που ανεξαρτήτως του ποσοστού παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, αυτισμό και εγκεφαλική παράλυση. Πρόσωπα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Για τα πρόσωπα αυτά χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία, αλλά για τα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, εκτός από την ιατρική βεβαίωση, είναι απαραίτητη και η απόδειξη αγοράς ή μίσθωσης του μηχανήματος υποστήριξης. Τώρα αυτό το μηχάνημα έχει κανένα 5 χρόνια, θα σου πω εγώ πώς θα βρει τα χαρτιά αυτά. Για όσους δεν υπάγονται στις ρητά προβλεπόμενες από τον νόμο εξαιρέσεις και ζητούν υπαγωγή στο μειωμένο τέλος, θα συσταθεί επιτροπή σε κάθε ΔΟΗ, και εδώ δηλαδή, για να κρίνει αν πράγματι υπάρχει αδυναμία καταβολής του ειδικού τέλους. Η επιτροπή θα αποτελείται από έναν υπάλληλο της ΔΟΗ που ορίζεται από το προϊστάμενο, έναν κοινωνικό λειτουργό που υποδεικνύεται από τον Δήμο, έναν αστυνομικό της αστυνομίας, μάλλον θα χρειαστούν παραπάνω από ό,τι φαντάζομαι, που θα υποδεικνύεται από τον διοικητή. Η επιτροπή δεν θα επισκέπτεται δικαιούχους, αλλά θα πρέπει εκείνοι να πάνε στη ΔΟΗ για τη σχετική αίτηση για απαλλαγή ή μείωση. Τώρα, η επιτροπή θα αποφασίζει μαριγό απαλλαγή μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις για τις οποίες η επιτροπή θα αποφανθεί θετικά θα υπαχθούν στον μειωμένο συντελεστή. Αυτοί οι πολίτες πρώτα θα κληθούν να πληρώσουν και ύστερα θα γίνουν οι διορθώσεις. Είναι βασικό αυτό που λέμε σε αυτό το καυτό δίμηνο, δηλαδή Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, με 7, 8, 9 διαφορετικές υποχρεώσεις οικονομικής καταβολής, ενώ δεν τα έχουμε, μιλάω για έκτακτες εισφορές, μιλάω για όλα αυτά, ό,τι υπάρχει, τέλη κυκλοφορίας. Αυτά πρέπει να πληρωθούν κανονικά τώρα, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, και μετά τη νέα χρονιά, άντε να δούμε και αν θα έχουμε και εκλογική αναμέτρηση 19 Φεβρουαρίου, που το επανέφερε σήμερα πάλι η Νέα Δημοκρατία και λέει δεν το ξεχνάμε, άντε να σας δω εσάς. Δεν λέω σε έναν οργό, άντε να σας δω εσάς, τα πολιτικά πρόσωπα που βγάζετε εγκυκλίους και όλα αυτά, να σας δω πώς θα λειτουργήσουμε με όλα αυτά στην προεκλογική εποχή, στην προεκλογική αυτή περίοδο. Μου λέτε πώς θα γίνονται όλα αυτά? Θα τρέχει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, θα έχουν σταματήσει σχεδόν τα πάντα, γιατί θα μπούμε σε προεκλογική τροχιά 15 Ιανουαρίου. Ποιος θα λειτουργεί όλες αυτές τις επιτροπές και όλα αυτά? Θα σταματήσουν πάρα πολλά πράγματα να λειτουργούν και άντε να δω πώς θα δικαιωθούν οι πολίτες. Αυτό και για να μπορέσεις είτε να δικαιωθείς είτε με εξαίρεση είτε. Πρέπει με στο οτιδήποτε το βασικό, ένα λεπτό που όλοι το περιμένουν, το ξέρουν πιο πολύ, το έχω μπροστά μου. Ο χρόνος έκδοσης εντολής διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής από 40 που ήταν και έχει ήδη λήξει, έχει γίνει 80 ημέρες. Δεν κόβεται ρεύμα πριν τις 80 ημέρες. Νομίζω ότι ο κάθε ένας πολίτης που θα θέλει είτε να εξαιρεθεί είτε να υπαχθεί στο μειωμένο συντελεστή θα πρέπει να προβεί σε έναν απίστευτο γολγοθά, να συγκεντρώσει πάρα πολλά χαρτιά, μια τεράστια γραφειοκρατία, να ψάξει να βρει τους αρμοδίους, να μπορέσει να συνεννοηθεί με τους αρμοδίους. Θα πρέπει να οργανωθούν και όλες αυτές οι επιτροπές και αντιλαμβάνεσαι πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα βεβαίως προπληρώνουμε
και στη συνέχεια καλώς εφόντων των πραγμάτων. Αν δικαιούμαστε, παίρνουμε πίσω τα χρήματά. Έχω μια ένσταση σε αυτά που λες. Το να συσταθεί η Επιτροπή είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, στην Ελλάδα έχουμε μια εξειδίκευση απίστευτη στο να φτιάχνουν επιτροπές. Το πρόβλημα είναι πώς τις λειτουργούμε. Αυτό εννοείς, φαντάζομαι. Λοιπόν, επιτροπές θα φτιάξουμε σίγουρα. Σίγουρα θα γίνουν επιτροπές. Το θέμα είναι, κοίταξε, πώς θα λειτουργούν. Πόσοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν στην Καστοριά. Έχουμε και την διαδικασία πια που δεν υπάρχει δόη στο Άργος. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ολόκληρος ο νομός στη δόη της Καστοριάς. Ναι, φαντάζεστε λοιπόν τι έχει να γίνει. Θα μου πείτε, το ίδιο γίνεται σε 10-15 δόη της Αθήνας κτλ. Οκ, αυτό γίνεται εκεί. Εδώ λοιπόν θα γίνονται εδώ τα πράγματα αυτά. Είναι ένα μπέρδεμα τεράστιο. Είναι μια ούτως ή άλλως προκλητικότατη απόφαση. Την έχουμε κρίνει σε δημοσιογραφικό επίπεδο πολύ καιρό τώρα. Με την εγκύκλιο αυτή λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχει και ένα είδος κοροϊδίας, τουλάχιστον μία παράταση για τις 80 ημέρες. Για μένα όμως αφήνουν παράθυρο, μένει ανοιχτό. Ο στόχος είναι, για τη διακοπή εννοώ, ο στόχος για μένα, επιμένω να λέω, είναι πώς θα μας πάρουν τα πρώτα 200, 300, 500 ευρώ. Ο στόχος είναι να μπούμε στην διαδικασία να πληρώσουμε για το 11 και μετά βλέπουμε. Αν μπούμε σε προεκλογική τροχιά, ποιος παπάς, ποιος κουμπάρος, ποια νύφη, ποια ξαδέρφια, ποια συμπέθερη. Μην ξεχνάς και την αναβολή, εγώ θα πω, που δόθηκε και από πλευράς του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ξαφνικά το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 2 Δεκεμβρίου θυμήθηκε, τα λέγαμε και με τον κύριο Τσακλίδη, θυμήθηκε να ζητήσει επιπλέον αναφορές και επιστολές διαμαρτυρίας ό,τι έχει να κάνει με το χαράτσι μέχρι τις 19 Ιανουαρίου. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς εκτιμά ότι η απόφαση οριστική θα βγει μετά από ένα μήνα, δηλαδή πάμε στις 19 περίπου Φεβρουαρίου, και αντιλαμβάνεσαι βεβαίως ότι μέσω αυτής της καθυστέρησης σίγουρα θα μπορέσει το κράτος να εισπράξει την πρώτη δόση, που είναι και το θέμα που την καίει ουσιαστικά τη δεδομένη στιγμή. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Εγώ δεν διατηρώ και πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα ότι η δικαιοσύνη θα μπορέσει να κάνει απρόσκοπτα το μέρος της, διότι θεωρώ και το έχω ξαναπεί ότι μέχρι τώρα, και εφόσον η απόφαση αυτή έχει βγει 2 μήνες πριν, μπορούσε κάλλιστα και να ενημερωθεί και να κρίνει αν είναι ή όχι αντισυνταγματικό το. Όλα μπορούσαν να γίνουν. Αλλά ωραία παιχνιδάκια. Ναι, μην ξεχνάς ότι νομίζω από το ειρηνοδικείο του Εύρου, από κάποια περιοχή, νομίζω, είχε βγει μια απόφαση εναντίον αυτής όλης της ιστορίας και είχαμε και παρέμβαση του υπουργού του κ. Βενιζέλου, ναι, ο οποίος στην ουσία τράβηξε αυτάκια, μάλωσε, έστειλε ένα μήνυμα στην έδρα του δικαστηρίου εκεί, λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι, ξεπεράσατε τον εαυτό σας κτλ. Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά υποτίθεται η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτούς τους, θα έλεγα, πολιτικά αναξιόπιστους πολιτικούς μας. Το λέω γιατί οι ίδιοι το λένε για αυτούς. Έτσι, επαναλαμβάνω ότι αυτά που ακούσαμε και χθες από τον Καμένο και τα λοιπά, κλέφτες, απατεώνες, λαμογές, με συγχωρείτε, δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι για βουλευτές και κυβερνητικές πολιτικές. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτά είναι πράγματα που θα έπρεπε να ελεγχθούν. Κουραστήκαμε να ακούμε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Κουραστήκαμε να ακούμε για μίζες, άρα δεν υπάρχει αξιοπιστία σε πάρα πολλά από αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Δεν τους πιστεύουμε. Ο στόχος είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, το χαράτσι το θέλουν οπωσδήποτε να το λάβουν μέσα στο 2011. Μαζί με όλους τους απίστευτους φόρους που έχουν σκεφτεί και έχουν ψηφίσει ο κύριος Πετσάνλικος, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Βενιζέλος, οι άλλοι βουλευτές. Και τώρα πια πάμε σε έναν προϋπολογισμό που την ώρα αυτή έχουμε και την ψήφιση σε λίγη ώρα. Έτσι, από τη Νέα Δημοκρατία και από το Λαϊκό Ορθόδοξο στον Ιερμό. Μάλιστα. Πάντως, μέχρι το τέλος του έτους θα κληθούμε να πληρώνουμε και να ξαναπληρώνουμε, διότι οι φόροι οι οποίοι έχουν επιβληθεί για αυτή τη χρονιά τουλάχιστον, το τέλος της χρονιάς, είναι πάρα πολύ. Είναι απίστευτο. Και νομίζω ότι το μόνο που θα πρέπει να κάνουμε τις τελευταίες αυτές ημέρες του μήνα Δεκεμβρίου είναι απλά να πληρώνουμε άδικα, εγώ να θα πληρώνουμε, πω, κατά κύριο λόγο, χαράτσια. Να πληρώνουμε πάρα πολλά πράγματα, να πληρώνουμε για πράγματα τα οποία δεν ευθύνονται οι πολίτες. Θυμίζω ότι υπάρχουν σχολεία, εγώ όλα αυτά τα συνδέω, γι' αυτό πάντοτε τα επισημαίνουμε. Υπάρχουν σχολεία τα οποία δεν λειτουργούν σήμερα διότι δεν έχουν πετρέλαιο. Αλλά από την άλλη, ο κύριος Πετσάνικος φρόντισε με ένα ποσό 30 περίπου χιλιάδων ευρώ να γεμίσει με πετρέλαιο το πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Έχει μπει την πετρέλαιο. Ώρα, ορίστε, έχει μπει πετρέλαιο στο πάρκο. 28.000 ευρώ πληροφορήθηκα. 28.000 ευρώ πετρέλαιο στο πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Την ώρα που τα σχολεία δεν έχουν να κάψουν πετρέλαιο και πηγαίνουν εκδρομές τα παιδιά για να μην ξεπαγιάζουν μέσα στις αίθουσες. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι πράγματα τα οποία
Δεν είναι δυνατόν να μην δεν επισημανθούν σε μια τόσο κρίσιμη εποχή, με όλα αυτά που πληρώνει η Ελλάδα. Ναι, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, σας το λέμε, όλα τα ζητήματα τα βάζουμε δημόσια εδώ εμείς ανοιχτά. Εμείς έτσι λειτουργούμε. Δεν λειτουργούμε από πίσω, διαφορετικά, ξέρετε. Αυτό που είναι να πούμε το λέμε δημόσια. Λέμε λοιπόν ότι πραγματικά είναι πολύ περίεργο πώς βρίσκονται χρήματα για να βάζουμε σε ένα κτίριο φάντασμα. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν λειτουργεί κάτι εκεί ακόμη. Το γεμίσαμε με πετρέλαιο, πληροφορήθηκα, 28.000 ευρώ, την ώρα που κλείνουμε τους λέβητες πετρελαίου κτλ. Αφήνουμε τα παιδιά 2 ώρες χωρίς, βάζουμε 1 ώρα να ζεσταθούν, κόβουμε μετά ξανά. Και υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, βρεφικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια Λύκεια που δεν έχουν πετρέλαιο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, έσπευσε ο κύριος Πετσάνλικος, που έχει αγοράσει και ξυλόσομπες, όπως μας είπε, δεν του φτάνουν τα χρήματα που λαμβάνει κάθε μήνα. Έφθασε λοιπόν να μας πει ότι βάζουμε στο πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης και επαναλαμβάνω, αν κάτι δεν ισχύει από αυτά, ας το διαψεύσει. Το γραφείο του μας παρακολουθεί. Μια που τα αναφέρει, τα εγγένεια πότε θα γίνουν? Ποια εγγένεια? Ήταν 28 Οκτώβρη να κάνουν. Ήτανε. Α, που θα ερχόταν με το ελικόπτερο ο κύριος Παπούλιας που μου είχαν πει. Το πάρκο έχει ετοιμαστεί. Αυτή η πανάκριβη επένδυση της Βουλής έχει γίνει. Φαντάζομαι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα γίνουν. Την οποία υπερασπίστηκε ο Κοσλόπουλος και όλοι οι άλλοι, λες και διαφωνούμε. Και εμείς είχαμε πει, αντί να γίνονται όλα στην Αθήνα τα πάρκα Ολυμπιακά κτλ. Ναι, ας γίνει και εδώ. Ρε παιδιά, να γίνει. Με ποιον τρόπο, με ποια υποδομή, με τι χρήματα? Τα σχολεία έχουν πετρέλαιο? Να στείλει η Βουλή το ίδρυμα για τα σχολεία. Να στείλει. Δεν θα έλεγε κανείς όχι. Βάζουμε 28.000 εκεί και δεν έχουν τα σχολεία πετρέλαιο. Ξεπαγιάζουν οι μαθητές. Υπάρχει κάτι άλλο από την εγκύκλιο? Από την εγκύκλιο νομίζω όχι. Νομίζω αυτά είναι τα πολύ βασικά. Και πέρα αναλυτικότερα βεβαίως είπαμε και στο blog. Την εγκύκλιο την έχουμε όλοι στο blog. Να πω ότι και την αίτηση την έχουμε. Κάποιος δηλαδή μην παιδεύεται. Την εκτυπώνεται κατευθείαν από την είδηση τη συγκεκριμένη. Αυτή είναι η αίτηση. Να πω δύο λόγια για την αίτηση. Πρέπει να συμπληρωθεί αυτή η αίτηση, Μαριγό. Δηλαδή, για να μπορεί κάποιος να προχωρήσει σε όλη αυτή την διαδικασία. Να πω λοιπόν τι περίπου είναι αυτό που βλέπουμε. Είναι μια αίτηση καταβολής, λοιπόν, ονοματεπώνυμα, αφημί, διεύθυνση, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, θέμα καταβολή κτλ. Του χαρατσιού λέμε εμείς, για επανασύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή λόγω μισθωμένου ακινήτου. Εδώ λοιπόν αυτά. Αναγράφεται μάλιστα ο λόγος που αιτείται η καταβολή, η διοκτήτη κτλ. Αυτή η αίτηση είναι η αίτηση που παρακαλάει ο καθένας από εμάς να γίνει δεκτή για καταβολή του ειδικού αυτού φόρου που έχει επιβληθεί στο λογαριασμό κτλ. Και εξηγεί τους λόγους ο καθένας που δεν μπορεί να δώσει κάποια χρήματα. Μάλιστα. Πάντως η ΔΕΗ κάνει και διευκολύνσεις από ό,τι πληροφορήθηκα. Δηλαδή μπαίνει πια με όλη αυτή την αντίδραση των πολιτών σε διαδικασία να κάνει και διακανονισμούς που ούτως ή άλλως έκανε, αλλά το κράτος επειδή ήθελε να φάει γρήγορα, να μαζέψουν γρήγορα με λύσα τα χρήματά μας, έτσι είχαν πει ότι θα σας κόψουμε και το ρεύμα. Προσέξτε πόσο αδίστακτα πράγματα φτάσαμε σε σημείο να κουβεντιάζουμε τους τελευταίους 2-3 μήνες ή τα τελευταία 2 χρόνια. Με συγχωρείς, είναι αδίστακτο αυτό που πήγανε να κάνουν στους πολίτες. Και ελπίζω οι πολίτες να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη, ειδικά το θέμα με τη διακοπή ηλεκτροδότησης που ψήφισαν 150-160 άνθρωποι στη Βουλή. Τώρα, να σε πάω και σε κάτι άλλο αδίστακτο. Τα υπέρογκα ενίκια, τα οποία επίσης πληρώνουμε. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Είχαμε απαντήσεις από πλευράς διαφόρων υπουργείων σε ερωτήσεις που κατέθεσε ο κύριος Τσικαλάκης. Θέλω να αναφερθούμε για να δούμε το άκρο νάωτον της παραλογίας, εγώ θα πω, στις απαντήσεις αυτές που παίρνουμε από τα υπουργεία και τους εκάστοτε υπουργούς, οι οποίοι πραγματικά για ακόμα μια φορά μας αποδεικνύουν ότι ζουν στο δικό τους μικρό κόσμο. Σήμερα θα κάνουμε και αποκάλυψη γύρω από αυτό. Ναι, να σου πω το εξής, ότι εδώ θα πρέπει να τα πούμε. Βλέπετε από το δελτίο, φίλες και φίλοι, ότι εμείς μιλάμε για όλους και για όλα. Θέλω να πω ότι η ερώτηση αυτή του κυρίου Τσιγκαλάγια είναι η δεύτερη μετά από πάρα πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, ο κύριος Πετσάνλικος, που δεν άγγιξαν ποτέ το όλο θέμα. Είναι ένα καυτό ζήτημα το οποίο εμείς διαρκώς το φέρνουμε στην επικαιρότητα, κουβεντιάζουμε για τα ενίκια, είναι χιλιάδες τα ευρώ τα οποία φεύγουν σε ιδιώτες. Να τους βάλουμε όλους, εμένα, σε σένα που έχουμε ιδιωτικά κτίρια. Τα παίρνουμε τα χρήματα αυτά, εννοείται με νόμιμο τρόπο, από το κράτος, την ώρα, Μαριγώ, που η Ελλάδα έχει γονατίσει, που είναι γνωστή η οικονομική κατάσταση. Οι πολίτες την ώρα που κόβουμε τα 10, 20, 30 ευρώ από συντάξεις πολύ μικρές, την ώρα που ο κύριος Πετσάνλικος έχει κάνει έναν κουμπαρά, ένα ταμείο,
για να μαζέψει χρήματα. Α, την ώρα βέβαια. Το είχα ξεχάσει. Το ξεχάσαμε βέβαια. Την ώρα βέβαια, ας πάρουν και το 1 εκατομμύριο του Τσουκάτου από τη μίζα, να το βάλουν εκεί. Αν είναι τουλάχιστον πέσει τόπο. Το ξέχασαν κι αυτό. Το ξέχασαν. Ας το πάρουν όμως. Ας το βάλουν εκεί, ρε παιδιά, αφού λέει ακόμα το καμένο που έλεγε ότι αυτό το κατασχέσαμε. Ναι, βάλτε το εκεί. Το παράλογο είναι ότι για πρώτη φορά όμως παραδέχτηκε. Ναι, τα πήρα για λογαριασμό του Πασόκ. Και όλοι κάνουν τους Κινέζους, θα μου επιτρέψεις να πω. Κινέζους... Δηλαδή, όπως το είπε, έτσι εύκολα το ξεχάσαμε και δεν υπάρχει πρόβλημα. Και καμαρώνουν πολύ για το κόμμα τους που έπαιρνε μίζα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φανταστείτε που φτάσαμε να καμαρώνουν αντί να ντρέπονται για όλα αυτά. Αν εμεί θα δηλώσουμε το χαράτσι, θα μας κόψουν το ρεύμα. Ναι, βέβαια. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει μια άλλη λογική. Κάποιοι μεγαλοφιλέτες έχουν μια ποινή να δημοσιεύονται τα ονόματά τους στο διαδίκτυο και οι άλλοι που δεν πληρώνουν ρεύμα τους κόβουν το ρεύμα. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Ένας που χρωστάει 1 εκατομμύριο, τον απειλούν, θα γράψουμε το όνομά σου στο διαδίκτυο. Ένας που δεν πληρώνει 75 ευρώ συν 150 το χαράτσι, του κόβουν το ρεύμα. Πάμε να δούμε τι λένε οι απαντήσεις. Λοιπόν, οι απαντήσεις τι λένε. Έχουμε να κάνουμε καταρχήν, έλεγα ότι μία σειρά από βουλευτές έχουν περάσει. Ο πρώτος που προσπάθησε να το αγγίξει και τον φάγανε ήταν ο Αγγελής ο Ανέστης. Που τουλάχιστον αυτός θα αισθάνεται και άνετος. Ξέρετε, είναι από τους λίγους πολιτικούς ο Αγγελής που μπορεί και περπατά ελεύθερος χωρίς να έχει προβλήματα. Άλλοι κρύβονται. Λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα. Και θα κρύβονται και στο μέλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι ο κύριος Τσιγκαλάγιας παρουσίασε μια τεκμηριωμένη ερώτηση. Το θέμα είναι βέβαια αν θα επανέλθει, διότι οι απαντήσεις προκαλούν γέλιο. Πραγματικά. Προκαλούν γέλιο. Εμείς σήμερα καταρχήν πρώτοι από όλους, πριν καν τα πάρει και ο ίδιος ο Τσιγκαλάγιας, γι' αυτό εμείς φωνάζαμε σήμερα το πολύ μαρικό, έλεγα πού είναι οι απαντήσεις, κύριε Τσιγκαλάγια, γιατί δεν μας τις δίνετε. Μετά από 2-3 ώρες έμαθα. Μετά από 2-3 ώρες, ενδεχομένως και από το site μας, τα πήραν και επίσημα είτε ανεπίσημα. Αυτές είναι απαντήσεις που δεν φαίνονται, αλλά μπορώ να σας διαβάσω εγώ μερικά πράγματα. Βεβαίως. Η ερώτηση λοιπόν είναι μαρηγό από τη μεριά του κυρίου Τσιγκαλάγια. Σωστή, κατά τη γνώμη μου, τοποθέτηση και ερώτηση. Ο τίτλος είναι «Άμεση ανάγκη μεταφοράς δημοσίων υπηρεσιών σε αναξιοποίητα δημόσια κτίρια λόγω του μεγάλου κόστους στέγασης σε ιδιωτικά κτίρια». Το είπα και την άλλη φορά, το λέω για μία ακόμη φορά. Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι τεκμηριωμένη, την έχουν δουλέψει σωστά. Ο κ. Τσιγκαλάγιας με τους συνεργάτες του φαίνεται να έχει κάνει καλή δουλειά. Ζήτησε να μάθει στοιχεία, εάν σκοπεύει η κυβέρνηση να αξιοποιήσει ανεκμετάλλευτα δημόσια κτίρια. Μίλησε βέβαια για τις μειώσεις. Από κάθε υπουργείο ζήτησε πίνακα στον οποίο να φαίνονται οι υπηρεσίες που μισθώνει, το ύψος του ενοικίου, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, η ημερομηνία ενοικίασης και η διάρκεια αυτής. Mm-hmm. Πίνακας όπου να καταγράφονται τα ακίνητα που έχει στην κατοχή του το κάθε Υπουργείο στο νομό Καστοριάς και η σημερινή τους χρήση. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Έρχονται κάποιες απαντήσεις, δεν έχουν έρθει όλες Μαριγό, είναι μερικές απαντήσεις. Στέλνει λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου. Να ξεκινήσω από εκεί. Μάλλον έχει να κάνει με τη. Ναι, ναι, γιατί τα υπουργεία είναι. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Τα υπουργεία είναι διάφορα, έτσι. Πάει σε 5, 6, 7 υπουργεία. Πηγαίνουν όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν την απάντηση που του δίνει, του κυρίου Τσιγκαλάγια δηλαδή. Από 25 Δεκάτου έγινε αυτή η ερώτηση. Η κυρία Διαμαντοπούλου. Λέει λοιπόν, η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, στο οποίο έχει παραχωρηθεί, μάλλον στεγάζει λέει σε ακίνητο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τα Ολυμπιακά ακίνητα, δεν έχει στην ιδιοκτησία της κανένα ακίνητο στο νομό Καστοριάς. Στο νομό Καστοριάς λέει λειτουργούν τα γενικά αρχεία του κράτους, αρχεία νομού Καστοριάς, το οποίο φιλοξενούνται στο κτίριο της πρώην νομαρχίας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Ευτυχώς που έφυγε ο Ιάντζης, γιατί και αυτά θα τα έδιωχνε. Λοιπόν, αναφορικά λέει, με τα κτίρια υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, σας διαβιβάζουμε ένα έγγραφο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Της είναι... περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Προς ενημέρωσή σας. Θέλω να πω το εξής. Το έχουμε και αυτό λοιπόν. Τι ζητάει ο Τσιγκαλάγιας και τι ζητάει η κοινή γνώμη. Ρε παιδιά, νοικιάζετε ιδιωτικά κτίρια, ιδιωτικά γραφεία για κρατικές επιχειρήσεις, μειώστε λοιπόν τα έξοδα, μειώστε αυτό, μειώστε εκείνο. Ενώ λοιπόν τα ζητάει, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει κοροϊδία, ενώ λοιπόν ζητάει στοιχεία, του λέει Διαμαντοπούλου, σας κοινοποιούμε και ένα έγγραφο το οποίο έχει έρθει από την μεριά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τον κύριο Μασλάρη δηλαδή. Έτσι, το λέω αυτό για να καταλάβετε περίπου τώρα πού κινούμαστε και με ποιον τρόπο απαντούν κάποιοι στις ερωτήσεις αυτές. Το έγγραφο αυτό ξέρουμε τι λέει. Βεβαίως ξέρουμε. Για ποιο λόγο το επικαλείτε. Και θα σου διαβάσω αμέσως τι λέει αυτό. Ο κύριος Μασλάρης λοιπόν, αντί να δώσει στοιχεία, αντί να μας πούν ποια είναι τα χρήματα,
πόσα είναι τα χρήματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκεί στον παλιό ΟΑΕΔ στεγάζεται, στα νεκροταφεία που έχουν πλημμυρίσει και από τάφους. Στους δρόμους βγήκαν οι τάφοι από την κάτω μεριά. Λοιπόν, απαντάει ότι σε απάντηση του παραπάνω σχετικού κτλ. Γράφω, ενημερώνω ότι η υπηρεσία μας, ακούστε, εδώ ζητάμε να μάθουμε τα ενίκια και δείτε τι απαντάει ο Μασλάρης. Έχει μπερδευτεί ο προϊστάμενος. Έχουμε εκθέσει, λέει, σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης το αίτημα για μεταφορά των υπηρεσιών σε δημόσιο κτίριο και διερευνά σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Καστοριάς τη δυνατότητα μετεγκατάστασή της σε διδακτήριο το οποίο θα παραμείνει κενό εντός των επομένων ημερών. Και αυτό το έγγραφο είναι που η κυρία Μαντοπούλου λέει στον Τζιγαλάγια, πάρε να μάθεις ποιες είναι οι τιμές, αυτό είναι το έγγραφο. Αντί να μάθουμε ενίκεια κτλ., στέλνει λοιπόν ο Μασλάρης και λέει: κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι η διάθεσή μας να φύγουμε. Αν αυτό θεωρείτε απάντηση, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι γελίο όλο αυτό. Ο Τζιγαλάκας, ο βουλευτής, πρέπει να επανέλθει, διότι εδώ υπάρχει μια κοροϊδία. Αυτό λοιπόν σε ό,τι έχει σχέση με το Υπουργείο Παιδείας. Το να φύγουμε κιόλας, το ότι υπάρχει πρόθεση να φύγουν, δεν το προσδιορίζουμε. Όχι, δεν είναι. Εντός των ημερών, είπε. 8-11 είναι αυτό το έγγραφο. Δεν είναι κακό αυτό. Θέλουν να φύγουν. Ξέρεις που θέλουν να πάνε. Εκεί που θα φύγει το πρώτο γυμνάσιο από την Χλώη και θα πάει στο καινούριο που γίνεται, κοντά στις εργατικές κατοικίες, και είναι λογικό. Θα μείνει το πρώην ΤΕΛ, τι είναι και δεν θυμάμαι, θα μείνει λοιπόν καινό το κτίριο του πρώτου γυμνασίου που έφυγε από το τμήμα αρχιτεκτονικής. Τι είναι αυτό? Αρχιτεκτονική. Στα Γιάννενα η αρχιτεκτονική. Τμήμα λοιπόν, αρχιτεκτονική, δεν καταλαβαίνω. Ναι, τμήμα αρχιτεκτονική, κάποτε που διεκδικούσε η Καστοριά. Λοιπόν, γι' αυτό έγραφε το θυμόμαστε αυτό, κύριε Πετσάμιλη και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όταν έφυγε η Νέα Δημοκρατία, ο Παπούγιας, πρόεδρος Δημοκρατίας, γι' αυτό λέω να εκμεταλλευόμαστε και λίγο τις θέσεις, κατάφερε και λειτουργήσε στα Γιάννενα το συγκεκριμένο. Εμείς εδώ ακόμη προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Είμαστε, όχι, κανείς δεν προσπαθεί. Το έχουμε ξεχάσει. Το αφήσαμε. Ποιος προσπαθεί τώρα? Λοιπόν, η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας λοιπόν δεν δίνει κανένα νούμερο. Δεν δίνει νούμερο. Ζητάει λεφτά να μάθει ο άνθρωπος. Πού νοικιάζουμε, πόσα νοικιάζουμε. Απλά αναφέρει ότι είναι στις προθέσεις τις επόμενες ημέρες να μετακινηθούν. Πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γιαννίτσης. Απαντάει στο βουλευτή. Φοβερό αυτό που θα σας διαβάσω. Φοβερή απάντηση. Ο βουλευτής ζητάει να μάθει πληροφορίες και πίνακα για τον νομό Καστοριάς, ποιες δημόσιες υπηρεσίες τις νοικιάζουμε σε ιδιωτικά κτίρια, και το απαντά ο κύριος Γιαννίτσης ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και οι Γενικές Γραμματείες Πληθυσμού Κοινωνικής Συνοχής και Ισότητας στο 2 ΦΥΑ δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία και ως εκ τούτου για την στέγαση των υπηρεσιών τους μισθώνονται τα ακόλουθα κτίρια επί των οδών. Δεν θα τα διαβάσω. Γιατί είναι για γέλια, είναι όλα της Αθήνας. Σταδίου κτλ. Λες και δεν έχει τίποτε στην Καστοριά. Βρε άνθρωπε, αν δεν έχεις στην Καστοριά τίποτε ως Υπουργείο Εσωτερικών που έχεις, δήλωσέ τα και τελειώνει το παραμύθι. Δεν ζητάει ο βουλευτής της Καστοριάς να μάθει τα αθηναϊκά σας που νοικιάζετε. Αυτή είναι η απάντηση. Λέει όμως το τέλος, σας αποστέλουμε πίνακες με τα αναλυτικά ζητηθέντα στοιχεία για το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Έχει σταλθεί. Έχει σταλεί στον Τζιγκαλάγια. Αυτό δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα και δεν ξέρω αν το έχει πάρει ο Τζιγκαλάγιας. Πάντως, αυτό το τελευταίο μένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δηλαδή, στην ερώτησή μας, στην απάντηση, παραθέτουμε άλλα ντάλλον. Σε ερώτηση βουλευτή της Καστοριάς, του δίνουμε να μάθει τι κάνουμε στην Αθήνα. Συνερμού, Συσταδίου, Δραγατσανίου, περιοχές αθηναϊκές. Λοιπόν, το κρατάω αυτό με την έννοια ότι. Περιμένουμε να δούμε αν πήρε τον κατάλογο αυτό. Ωραία. Αυτό είναι ένα. Μάλλον τι, ένα, δύο, τρία. Να σας πάω στον κύριο Παπουτσί. Εδώ θα μάθετε και το ενίκιο που πληρώνει το κράτος για να στεγάσουμε την ελληνική αστυνομία στη Γράμμου. Mm-hmm. Δείτε το. Πόσο? 76.000 ευρώ το χρόνο ή περίπου 6.500 ευρώ το μήνα. Σκεφτείτε δεκαετίες τώρα με τέτοια ποσά πόσα κτίρια σαν την αστυνομία θα είχαν γίνει μόνο στο νομό Καστοριάς. Υποτίθεται ότι περιμένουμε να γίνει και ένα, το καινούργιο. Βεβαίως το περιμένουμε, μέρο, βέβαια. Το οποίο βεβαίως και αυτό για ακόμα μια φορά έχει μπει στις καλένδες και κάπου το έχουμε ξεχάσει επίσης. Λοιπόν, όπως για παράδειγμα και με την αρχιτεκτονική αυτό είναι το, αυτή είναι η απάντηση εδώ. Αυτό που βλέπετε τώρα, θα σας διαβάσω τώρα κιόλας τι λέει. Λοιπόν, ο Παπουτσής στέλνει απάντηση και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε αυτό, λέει κάποια γενικά πράγματα. Και στέλνει βέβαια σχετικό έγγραφο, είναι αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα,
το οποίο έχει να κάνει λοιπόν με την αστυνομία, το κτίριο που στεγάζεται σήμερα η αστυνομία. Σας διαβάζω ακριβώς αυτό το οποίο δεν φαίνεται πολύ καλά. Είναι επίσημο έγγραφο, κατάσταση μισθωμάτων κτιρίων στέγασης ελληνικής αστυνομίας έτους 2011. Λοιπόν, ΑΔΕΛΤΑ Καστοριάς, ΑΤΑΒ κτλ. Είναι τα τμήματα. Στην υγρά μου 25 λέει το Υπουργείο. Χρόνος έναρξης και λήξης μισθωτικής σχέσης. Η έναρξη είναι 15/4/99 και λίγη έληξε στις 14/4/11. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν ένα κομμάτι, ένα μίσθωμα από το 99 μέχρι το 11. Έχουν προηγηθεί σίγουρα κι άλλα, γιατί η αστυνομία δεν βρίσκεται εκεί από το 99, είναι πολύ πιο πριν. Εκμισθωτής Καπαχτσής Χαράλαμπος και Καπαχτσής Χρήστος. Επίσης λέει εδώ Τάμπα Αφροδίτη και Αθανάσιος Τάμπας, είναι οι ιδιοκτήτες αυτοί, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, στην Καστοριά λοιπόν λέει μηνιαίο μίσθωμα 6.309 ευρώ ή ετησίως 75.714 τον χρόνο. Το καινούργιο κτίριο της αστυνομίας πάντως καινούργιο... με όλα τα χρήματα αυτά, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια μπορούσαμε να το έχουμε φτιάξει. Σκεφτείτε πόσα χρήματα υπάρχουν, παιδιά, και αν ψάξουμε να δούμε τώρα πυροσβεστική, τώρα είναι, γι' αυτό λέμε ότι αυτή είναι η λίστα, παιδιά. Πρέπει να δοθεί στον βουλευτή που τα ζήτησε τα στοιχεία. Γι' αυτό λέω πρέπει, αφού ήταν μια καλή ερώτηση του Τζιγκαλάγια, τεκμηριωμένη, καλά δουλεμένη, πρέπει να επιμείνει. Όχι σαν το τρομακτικό αλαλούμ το προχθεσινό με τον κύριο Οικονόμου. Έτσι. Υπάρχει ένα ακόμη εδώ, ως απάντηση του κυρίου Παπουτζή, για συνοριακή φύλαξη λέει στα Κορέστια. Εκεί νοικιάζουν στον Γαύρο, μάλλον από ό,τι βλέπω εδώ, από 5/4 του 99 μέχρι 4/4 σε κάποιον. Ή, με συγχωρείτε, κάποια Καλαϊτζίδου Παρασκευή και Σταύρο Καλαϊτζίδη. Λοιπόν, το μίσθωμα το μήνα είναι 1.138 ή περίπου 13.600 τον χρόνο. Αυτά είναι τα χρήματα. Ορίστε. Στο Γαύρο. Στο Γαύρο. Είναι το τμήμα συνοριακής φύλαξης Κορεστίων. Αυξημένη δεν είναι και εκεί η τιμή. Βεβαίως. 1.138. Θέλουμε να δούμε τη λίστα από το Υπουργείο Παιδείας, να δούμε στο νομό Καστοριάς πόσα κτίρια και τι μένει τώρα. Ήδη παίρνω και δύο email την ώρα αυτή, μου λέει καλά τι λέτε, Υπουργείο Οικονομικών που είναι. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει δώσει απάντηση. Δεν έχει δώσει απάντηση ακόμη. Και να αναμένουμε την απάντηση. Λοιπόν, για να το κλείσουμε το όλο θέμα, ζητάμε καιρό τώρα, όπως κάνουμε θυσίες όλοι, έχουμε πει να κάνουμε θυσίες. Τις κάναμε τις θυσίες. Ο πολιτικός κόσμος, που είναι και αναξιόπιστος με όλες αυτές τις καταγγελίες, δεν έχει φροντίσει τον νομό Καστοριάς. Καταρχήν, προσέξτε, το θέμα αυτό με τα ενίκια δεν το έχει αγγίξει ποτέ. Δικαίωμά του, απλά το σχολιάζουμε. Ο Φίλιππος Πετσάνλικος δεν το έχει αγγίξει ως βουλευτής, ως υπουργός, ως τίποτα. Δεν το έχει αγγίξει ποτέ. Το άγγιξε παραμάνω ο Αγγελής και έχασε τις εκλογές. Το αγγίζει ο Τσιγκαλάγιας. Αν χάσει τις εκλογές ο Τσιγκαλάγιας, γιατί έμαθα ότι την πέσανε πολύ. Του την πέσανε πολύ για την ερώτηση αυτή. Όπως και σε εμάς πολλοί λένε διάφορα. Γιατί επιμένουμε. Δεν επιμένουμε για κάποιον λόγο. Δεν επιμένουμε για κάτι επειδή ένας ιδιώτης νοικιάζει. Γιατί όμως, ναι. Εξοικονομώντας τεράστια ποσά από την ενοικίαση των συγκεκριμένων κτηρίων, μεταφέροντας τις κρατικές υπηρεσίες σε δημόσια κτίρια, θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε χαράτσια όπως αυτό της ΔΕΗ. Πάρα πολλά. Εξισώσεις πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης και γενικότερα θα μπορούσαμε να ανακουφίσουμε με κάποιον τρόπο, λέμε τώρα, τους πολίτες. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Είναι το άκρον άωτον της παραλογίας στην κυριολεξία. Το να πληρώνουμε τέτοια υπερογκότατα ποσά τη στιγμή που η Ελλάδα πεθαίνει. Τη στιγμή που οι πολίτες έχουν γονατίσει στην κυριολεξία, για να θυμηθώ και κάποιες άλλες λέξεις κλειδιά που ακούσαμε από πολιτικούς τις προηγούμενες ημέρες, μέρα με την ημέρα. Είναι απλό το θέμα. Και νομίζω ότι ο κάθε νοήμων άνθρωπος μπορεί πολύ εύκολα να το σκεφτεί, και να το καταλάβει. Και να καταλάβει πόσα χρήματα, πόσα χιλιάδες ευρώ έχουν ξοδευτεί για όλη αυτή την ιστορία. Σου θυμίζω επίσης, γιατί αυτό έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, το γεγονός ότι δεν το έχει αγγίξει ποτέ ο Πετσάνλικος και εδώ και 4-5-6 μήνες νομίζω, καιρό τώρα, με 2-3 απανωτές αναφορές που έκανε ο Θωμάς Αναστασίου και η νομαρχιακή του Πασόκ, ζητούσαν και στοιχεία, αλλά ζητούσαν από τον Παπακοσταντίνου, του λέγανε κοίταξε να δεις, πάρε μέτρα για την Καστοριά. Το έχουμε ξαναπεί αυτό λοιπόν. Το έκανε ο Αναστασίου. Με κόστος, γιατί είναι Πασόκο άνθρωπος. Ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι, δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Όχι, δεν πήρα απαντήσεις. Αυτή του κυρίου Αναστασίου. Δεν του έστειλε κανείς απάντηση, γιατί δεν είναι βουλευτής. Ωραία, δεν το αφήνουμε εδώ στην άκρη όμως. Υποχρεώνεται. Βεβαίως. Το συνεχίζουμε, βεβαίως. Το συνεχίζουμε και έπρεπε να το συνεχίσουν και οι ίδιοι. Αλλά μία επιστολή, δύο επιστολές,
Τρεις επιστολές. Κάπου λες. Δεν απάντησε κανείς. Στον βουλευτή είναι υποχρεωμένη. Επαναλαμβάνουμε, είναι χιλιάδες τα ευρώ τα οποία χάνονται για κτίρια τα οποία. Περίμενε να έρθει και η απάντηση από το Υπουργείο. Από το Υπουργείο Οικονομικών. Για να δούμε τι πώς θα είναι και άλλα. Κοίταξε, πρέπει να δημοσιοποιηθούν όλοι οι πίνακες. Εγώ έχω προκαλέσει τον κύριο Τζιγκαλάγια ό,τι στοιχεία του δώσουν και να απαιτήσει να πάρει για όλο τον νομό. Κανονικότατα να πάρει για όλο τον νομό. Τα πάντα, να μάθουμε και να μάθουμε ακριβώς. Δεν έχει να κάνει με κάτι. Είναι μια έρευνα, παιδιά. Εάν τον μήνα δίνουμε 200 χιλιάρικα, γιατί. Σκεφτείτε αυτά τα 75.000 ευρώ που δίνει η αστυνομία. Υπολογίστε τα επί 30 χρόνια τι ποσό μπορεί να δει και πόσα κτίρια μπορούσαμε να κάνουμε. Επί 40 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι. Να δείτε πόσα κτίρια μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια. Ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, περιμένουμε τις απαντήσεις για αυτή την υπόθεση. Να δω κιόλας πού θα πάει όλο αυτό. Και επίσης θεωρώ πάρα πολύ βασικό όλο αυτό το πράγμα να το είχαν μελετήσει, να το είχαν δρομολογήσει και οι υπόλοιποι τοπικοί παράγοντες. Οι αδρανοποιημένες δηλαδή, περιφερειακές ενότητες και δήμαρχοι και κάτι ακόμη. Κάτι ακόμη. Σε μια εποχή που έχω ακούσει και τον δήμαρχο Καστοριάς, τον κύριο Χατζησημειονίδη, να λέει ότι ναι, οικονομία, ναι, υπάρχουν πολλά δημοτικά κτίρια ανεκμετάλλευτα, μαθαίνω, το πέρασαν για αποσυμβούλιο, το ΚΕΠ το ξανανοικιάζουν σε ιδιώτη. Του Δήμου στην Ομόνια. Ναι. Γιατί παιδιά σε ιδιώτη, γιατί κύριε Χατζησημειονίδη πάλι σε ιδιώτη, εκεί δεν υπάρχουν άλλα δημοτικά κτίρια. Δεν μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος. Όπως βρέθηκε με τη ΔΕΙΑΚ για παράδειγμα. Βεβαίως. ΔΕΙΑΚ, τεχνικές υπηρεσίες πήγαινε εδώ. Γιατί. Ας μας απαντήσει ο Δήμαρχος Καστοριάς και σε αυτό. Λοιπόν. Σε αποχαιρετώ προς το παρόν. Θα τα πούμε και για τα υπόλοιπα θέματα στην συνέχεια. Περιμένω. Πάμε να παραμείνουμε στο Δήμο της Καστοριάς, καθώς ο προϋπολογισμός για το 2012 συζητήθηκε χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2012. Ο Δήμαρχος Καστοριάς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έκανε λόγο για έναν προϋπολογισμό ρεαλιστικό, ενώ αντίθετα οι σύμβουλοι της μειοψηφίας είπαν ότι είναι υπερβολικός ως προς τις δαπάνες και δεν είναι αναπτυξιακός και πως θα επιφέρει πρόσθετα φορολογικά βάρη στις πλάτες των δημοτών. Ρωτήσαμε το σώμα προϋπολογισμού 2012 να είναι ρεαλιστικός και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δήμου. Γιατί πραγματικά διαπιστώσαμε κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας ποια ήταν τα αδύναμα σημεία που πέσαμε έξω και που δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε, γιατί υπήρχε πρόβλημα με τον προϋπολογισμό. Και υπήρχε πρόβλημα και με κάποια συμπεριφορά που κατακρίθηκε όσον αφορά εννοείται τις προμήθειες και τις αναθέσεις έργων. Γι' αυτό και μέσα στο 2012 εμείς ομαδοποιήσαμε όλους αυτούς τους κωδικούς, θα είναι ομαδοποιημένοι, θα είναι ενιαίοι και θα κάνουμε τις προμήθειες με τις διαδικασίες των διαγωνισμών για να μην έχουμε τον παραμικρό ψόγο, γιατί δεν είναι στις ποτές μας, ούτε έχουμε καμία διάθεση να ασχολούμαστε και να βγαίνουμε και στα μέσα ενημέρωσης και να λέμε το ένα και το άλλο. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να λειτουργήσουμε με διαφάνεια, με αντικειμενικότητα και να εφαρμόζουμε τους νόμους και τις διατάξεις όπως ακριβώς προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Ειλικρινά σας λέω, δεν έχω καμία απολύτως διάθεση να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Ο Δήμαρχος Καστοριάς δήλωσε ακόμη πως θα γίνουν προσπάθειες για να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό, αλλά και οι απευθείας αναθέσεις έργων. Θα υπάρξουν και ξανά τροποποιήσεις προϋπολογισμού, αλλά προσπαθήσουμε να περιορίσουμε στο δυνατό περισσότερο και τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, αλλά και τις... τον τρόπο των προμηθειών και των αναθέσεων των έργων. Βλέπω λοιπόν ότι στον προϋπολογισμό, όπως εντάξει ο προϋπολογισμός, έχει και μια δουλειά του κράτους. Είχαμε ρωτά τα αναπτύσσουμε. Το θεωρώ όμως ότι είναι το προϋπολογισμό. Εγώ αυτό που περίμενα και ήθελα από έναν προϋπολογισμό είναι τουλάχιστον να προβλέψει τις ανάγκες των επόμενων ημερών που δεν προβλέψει ανεργίας, να είναι αναπτυξιακός, είναι διαχειριστικός. Και θα συμφωνήσω μόνο σε ένα πράγμα με τον κύριο Λιάνση και ελπίζω αυτή τη φορά να το κάνει πράξη μέσα από την
οικονομική επιτροπή να πάψουν να γίνονται αναθέσεις. Και από τις απόψεις και τις οθοθετήσεις των δύο του κ. Ιλιάνης και του κ. Κουτόπουλου, ότι ο νέος προπολογισμός θα φέρει βάρη στους δημότες της Καστοριάς και αυτό και την καταψηφίζουν. Παραμένουμε στο θέμα, καθώς τις απόψεις τους για τον προϋπολογισμό του 2012 εξέφρασαν με δηλώσεις τους αμέσως μετά το πέρας του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ο προϋπολογισμός του 2012 θα παρουσιάσει απόκληση άνω του 55%, τόνισε στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Κώστας Κοντόπουλος. Στον προϋπολογισμό του 2011 σας έλεγα ότι η απόκληση θα είναι μεγαλύτερη από 50%. Αποδείχθηκε ότι η απόκληση θα είναι 55% και μεγαλύτερη. Το ίδιο θα συμβεί τώρα και στο 2012. Όταν όλη η φασαρία βλέπετε, παρακολουθείτε καθημερινά, μπορεί να γίνεται για μισό ή 1% αποκλήσεις. Εγώ νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται. Δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Από εκεί και πέρα ο χρόνος θα δείξει. Για προϋπολογισμό, ο οποίος δεν είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα, έκανε λόγο και ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Καραμανίδης. Όπως είχαμε επισημάνει και στα τέλη του μηνός Μαρτίου, ψηφίζοντας τότε τον προϋπολογισμό του 2011, είπαμε ότι ένας προϋπολογισμός εξορισμού και αντικειμενικά θα πρέπει να είναι αναπτυξιακός, να μην είναι θυσιακός και να προσβλέπει, να αποσκοπεί τελικά στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. Διαπιστώνουμε και σήμερα και μέσα από τις προτάσεις και θέσεις της δικές μας επισημάνεις που κάναμε ότι ο προϋπολογισμός αυτός και του 2012 δεν έχει χαρακτήρα αναπτυξιακό και κινείται στους προηγούμενους ρυθμούς. Ταυτόχρονα το ποσοστό της απόκτησης που έτσι τελείωσε και προβλεφθεί στο προηγούμενο προϋπολογισμό κατ' εκτιμήσεις 50% και που προβλέπεται για αυτόν τον προϋπολογισμό ότι θα είναι μεγαλύτερο, νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί του χρόνου αυτήν την αντίστοιχη περίοδο. Αυτά και με τον προϋπολογισμό του Δήμου Καστοριάς για το 2012. Θα περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Ποιος είπε ότι η ποιότητα κοστίζει? Home and Care. Ακούστε τιμές. Skip. Υγρό πλυντηρίου 66 μεζούρες 13,90. Velaflex σπρέι μαλλιών 400 ml 4,50. Ariel σκόνη πλυντηρίου 70 μεζούρες 13,90. Dove αφρόλουτρο 750 ml 3,60. Lenor συμπυκνωμένο μαλακτικό ρούχων 2 λίτρων 4,80. Fairy υγρό πιάτων 1 λίτρου 2,35. Home and Care. Χαρτικά, απορριπαντικά, καλλιντικά για οικιακή και επαγγελματική χρήση, επώνυμα γερμανικά προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες των εκτόσεων. Γράμμου 179 στην Καστοριά, απέναντι από το στρατόπεδο Μαθιουδάκη. If the knowledge of a language is a skill you need, then KLS is the only choice. KLS, Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. KLS Καστοριά, Τολεμαίων 3, τηλέφωνο 24670-21113. KLS Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων, τηλέφωνο 24670-21225. KLS Γρεβενά, Θεοδόρους Γιάκα 4, τηλέφωνο 24620-82790 και στο διαδίκτυο kls.gr. KLS for guaranteed success. Γνωρίζετε τι παρέχουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για χρόνια πάσχοντες? Εμείς γνωρίζουμε. Ορθοπαιδικό ιατρικό κατάστημα Ευζήν στην Καστοριά, Γράμμου 20, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα και βοηθήματα αλλά και νοσηλευτικές συμβουλές για αποθεραπεία, αποκατάσταση και φροντίδα των ασθενών σας. Με όλες τις πληροφορίες και γνώσεις για τις διαδικασίες που διασφαλίζουν το συμφέρον σας. Ελάτε σήμερα κιόλας να σας ενημερώσουμε ή καλέστε μας στον χώρο σας να μιλήσουμε για τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, τον τρόπο και τα δικαιώματά σας και μαζί να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του ασθενή σας όσο και τη δική σας. Ορθοπαιδικό ιατρικό κατάστημα Ευζήν. Διεύθυνση Γράμμου 20, Καστοριά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-83-374. Επιστημονικός υπεύθυνος Παπαδόπουλος Γιάννης, φαρμακοποιός. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε το πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ.
Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στον χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Σας προβληματίζει η τιμή του πετρελαίου? Το πράσινο σπίτι έχει τις λύσεις. Συστήματα θέρμανσης με βιοκαύσιμα. Πράσινο σπίτι, Εθνικής Αντιστάσεως 21, Δισπηλιό Καστοριάς. Αυτά μόνο στο Γιαννακόπουλο γίνεται. Πλυντήριο ΑΕΓΕ 7 κιλών, ενεργειακή κλάση Α, μόνο 399 ευρώ. Whirlpool, εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία. Inox, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση Samsung Full HD 40 ιντσών, μόνο 549 ευρώ. Γιαννακόπουλος, στο Άργος Οριστικό. Καλύτερες τιμές με απόδειξη. Μέλος του ομίλου Ιλμακ. Το πρωί, το μεσημέρι, το βραδάκι. Ξημερώματα είναι πάντα μαζί σου. Φοκάτσια είναι τρέλα. Με καφέ, μπουγάτσα, σάντουιτς όλη τη μέρα. Φοκάτσια, νέο κατάστημα, περιοχή ΚΤΕΛ. Το πιο δυνατό φως του κόσμου ακολουθεί μία γραμμή. Την ηλεκτρογραμμή Τζαντζούρης Κώστας. Φωτιστικά, ηλεκτρολογικό υλικό Siemens και διακόπτες για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση στις πιο συμφέρουσες τιμές. ΕΦΕ φωτισμού για χώρους εκδηλώσεων και όχι μόνο. Θηροτηλέφωνα, θηροτηλεοράσεις και ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα. Πώληση χοντρική λιανική. Ηλεκτρογραμμή Ζαλόγκου 3 στα πρώτα φανάρια της Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 87 303. Ηλεκτρογραμμή. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αναφερθήκαμε χθες στην επιστολή που έστειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπακοσταντίνου, στον Αρκτούρο, την Καλλιστό και την Εγνατία Οδό, προκειμένου να προβούν σε διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση των πολλαπλών, θα λέγαμε, τροχαίων ατυχημάτων που έχουμε στην Εγνατία Οδό με τις αρκούδες. Βλέπουμε και πάλι τον Αντώνη. Από τη μέρα που υπογράψαμε το live έχουμε πιο πολλά περιστατικά, έτσι. Ναι, είναι το έχουμε επισημάνει αρκετές φορές και όχι μόνο αυτό, και πάρα πολύ συχνές επισκέψεις σε κατοικημένες περιοχές από πλευρά της αρκούδας. Βλέπουμε βεβαίως θετικό, εγώ θα πω, η πρώτη αντίδραση από πλευρά του κύριου Παπακοσταντίνου, του Υπουργού Περιβάλλοντος. Τόσο χλιαρή και τόσο καλή και ευγενική. Ναι. Πολύ χαλαρή. Είναι μια παρέμβαση που κάνει ο κύριος Παπακοσταντίνου για τα ατυχήματα με αρκούδες. Έχει στείλει μια επιστολή στην Εγνατία Οδό, ο ΙΠΕΚΑ όπως λέμε. Ζήτησε την επίλυση, όπως διαβάζω, του προβλήματος της πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων με θύματα αρκούδες. Συγκεκριμένα ζήτησε, λέει, μέχρι τέλος Ιανουαρίου του 2012 να έχει τοποθετηθεί ειδική σήμανση σχετικά με την διέλευση άγριας πανίδας και αντίστοιχες ειδικές συσκευές ήχου για την απομάκρυνση των ζώων στην περίπτωση διέλευσης οχημάτων. Το κόστος θα πρέπει να αναλυφθεί, λέει, από την εταιρεία
Ζητά όμως την Εγνατία δηλαδή, μέχρι τέλος Μαΐου του 12 να έχει τοποθετηθεί ειδική περίφραξη με προτινόμενες την Καλλιστό και τον Αρκτούρο, και βέβαια φαντάζομαι ότι θα έχουν θυμίσει στον κύριο Παπακοσταντίνου ότι εκτελείται και ένα πρόγραμμα που λέγεται Live, μέσα από το οποίο οι περιγραφές που είχαν γίνει και από τον κύριο Ψαρούδα και από άλλους προέβλεπαν πολλά τέτοια μέτρα προστασίας και ενημέρωσης. Εάν του το υπενθύμισαν, δεν θα έπρεπε να αναφέρεται στην επιστολή αυτή? Και από εκεί και πέρα, εφόσον η Καλλιστό είναι πλέον αρμόδια μέσω του προγράμματος Life να αντιμετωπίζει όχι για όλα, όλα βέβαια, αυτά τα περιστατικά. Όχι για όλα, όλα ενώ τα, δεν είναι για όλα, δηλαδή να βάλει ηλεκτροφόρα και τα πάντα. Εννοώ ότι έχει εκείνη την πρωτοκαθεδρία ουσιαστικά στα ζητήματα που προκύπτουν για τον νόμο της Καστοριάς με τις αρκούδες. Εγώ βλέπω ότι εμπλέκει ο κύριος Παπακοσταντίνου και τον Αρκτούρο μέσα σε όλο αυτό το. Εμπλέκει σαν οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή και υπόψη ότι οι σημάνσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής από τον Αρκτούρο έχουν μπει. Ναι, δηλαδή, όχι από πλευράς. Ναι, όχι από πλευράς Καλλιστό. Δηλαδή, να σου πω για κάτι, όταν βλέπεις μια αδιάφορη περιφερειακή ενότητα, Χαρούμενος Σαββόπουλος ή Ιδακής, να μην έχουν κινητοποιηθεί, να μην έχουν ξεκινήσει κάτι, ενδεχομένως μετά από την γκάφα τους, και ειδικά οι δύο νομαρχιακοί σύμβουλοι του Γιάντζη, ο Σαββόπουλος και ο Χαρούμενος, που το ψηφίσανε χωρίς κουβέντα. Και μετά άρχισαν να φωνάζουν για το πρόγραμμα, να βγαίνουν σε εμάς και να λένε διάφορα, το σταματήσουμε, το κάνουμε. Ενδεχομένως, επειδή και αυτοί δείχνουν έτσι μια αδιαφορία, είναι χαλαροί σε όλα ούτως ή άλλως, κανείς δεν κινείται, Μαρικό. Κανείς δεν βάζει τίποτα, κανείς δεν ασχολείται. Το πρόγραμμα αυτό με το 1-200 θα μπορούσε να δώσει, πέρα από 5-6 μερίδες και φυλάδια που εκτυπώνουν, θα μπορούσε να δώσει πραγματικά και άλλα πολλά. Τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές, δεν ασχολείται σχεδόν κανείς. Όλοι τους μέχρι τώρα έλεγαν ότι θα πρέπει να παρέμβει η πολιτεία. Ουσιαστικά η πολιτεία, μέσω της επιστολής του κυρίου Παπακοσταντίνου, της χλιαρής έστω επιστολής, νομίζω ότι ανοίγει πλέον το δρόμο και δίνει το βήμα και στην Εγνατία και στις οργανώσεις να δράσουν. Βέβαια, η Εγνατία, εφόσον καλείται να καλύψει το κόστος, φαντάζομαι ότι αν είχε τα χρήματα ή τουλάχιστον τη διάθεση βάζει να βάλει αυτό περίφραξη, ναι, και τις ειδικές σημάνσεις, είτε ηχητικές είτε ως πινακίδες, θα το είχε κάνει ήδη μέχρι στιγμής. Επομένως, από εδώ και πέρα φαντάζομαι ότι είναι αυτό το οποίο ήθελε, για παράδειγμα, και η Καλλιστό όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέσω του προγράμματος Life, να ευαισθητοποιηθεί το Υπουργείο, να ευαισθητοποιηθεί η κυβέρνηση. Άρα από εδώ και πέρα θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ακόμη περισσότερο και η Καλλιστό, για να έχουμε τα αποτελέσματα που ζητάει ο κύριος Παπακοσταντίνου. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει, να καταλάβουν επιτέλους και οι άνθρωποι που διοικούν τον νομό μας ότι το ευρωπαϊκό ή το ελληνικό χρήμα θα πρέπει να είναι σεβαστό και σαν διαδικασία και σαν αποτέλεσμα και σαν χρήση, αν θέλεις, κάτι το οποίο δεν το αντιλαμβάνονται, και επιμένουμε και λέμε ότι δεν έχουν εκλεγεί καλοπληρωμένοι άνθρωποι, έτσι, της Περιφερειακής Ενότητας, του Περιφερειακού Συμβουλίου, καλοπληρωμένοι, χρυσοπληρωμένοι την εποχή αυτή, για να κάθονται και να πηγαίνουν να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να ελέγξουν, να παρακολουθήσουν, να επιβάλλουν και να εξαντλήσουν κάθε όριο. Στην οποιαδήποτε Καλλιστό, στον οποιοδήποτε Αρκτούρο. Να πω και πέρα να ρωτήσω κάτι. Αναφέρεται, όπως είπες και εσύ, στην επιστολή, σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ειδική περίφραξη που πρέπει να τοποθετηθεί μέχρι το τέλος του Μαΐου του 2012. Εάν η Εγνατία Οδός, εάν η εταιρεία δεν μπορεί να καλύψει εξ ολοκλήρου το ποσό, θα διερευνηθεί, λέει ο κ. Παπακοσταντίνου, η δυνατότητα ένταξης της δράσης σε ένα πρόγραμμα υπερά, λέγεται το πρόγραμμα αυτό. Όταν η Εγνατία παρέδωσε το έργο, το δικό αυτό δίκτυο, δεν ήταν υποχρεωμένη όλα αυτά για τα πάρα πολλά, ναι, δεν για πάρα πληρώνουμε πολλά. Εμείς ως πολίτες διόδια, και μάλιστα αναμένεται να αυξηθούν και τα διόδια αυτά στην Απρίλιο. Εγνατία, για να έχουμε την οδική μας ασφάλεια. Γιατί επομένως να μην υποχρεώσει και ο κ. Παπακοσταντίνου την Εγνατία να προβεί στη δαπάνη αυτή? Η υποχρεωσή της είναι άλλωστε. Κοίταξε. Και όχι να ψάχνουμε να φάμε και άλλους πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν σε κάποια άλλα έργα, φαντάζομαι, από το να γίνει το αυτονόητο, λέμε τώρα εντός εισαγωγικών τουλάχιστον, από την πλευρά της εταιρείας. Όλο αυτό γίνεται γιατί ενδεχομένως είναι πολύ πιο χαλαρός τώρα και πιο ευγενικός ο κ. Παπακοσταντίνου στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Τον θυμόμαστε στο άλλο Υπουργείο, που θα το θυμάται και αυτός, αλλά και εμείς θα τον θυμόμαστε, γιατί δεν ξέρω τι πολιτικό μέλλον θα έχει μετά τις εκλογές. Νομίζω ότι ήταν διαφορετικός τότε και διαφορετικός τώρα. Τώρα μιλάει για το περιβάλλον, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι αυτά που αρέσουν και στον Παπανδρέου τον Γιώργο, τα πιο ευγενικά, τα πιο χαλαρά, ας πούμε τώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κινητοποίηση από τους φορείς. Θέλω πριν σε αποδεσμεύσω να πάμε βεβαίως και στην πορεία που είχαμε από λίγους, εγώ θα έλεγα, μαθητές εδώ της Καστοριάς. Σήμερα, για τα 3 χρόνια από τον θάνατο, τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ξεκίνησαν από τα Λύκεια ουσιαστικά. Μέσω της πλατείας Van Fleet πήγανε στην περιφερειακή ενότητα, έξω από το χώρο της περιφερειακής ενότητας, και στην συνέχεια βεβαίως. Εδώ έχουμε και μια εικόνα που δίνουμε από τα Λύκεια που ξεκίνησαν τα παιδιά για να μπουν στην πόλη. Ναι, νομίζω δύσκολη μέρα σήμερα, μετά από όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου, εκείνο το τραγικό βράδυ με όλα όσα έγιναν. Πορεία διαμαρτυρίας, αν θέλετε, και συμπαράσταση προς την οικογένεια. Στη μνήμη λοιπόν του Αλέξη, είχαμε και εδώ στην Καστοριά, υπήρχε και κυκλοφοριακό πρόβλημα που ούτως ή άλλως θα έλεγα στην πόλη υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο τα παιδιά δεν ξεχνούν, Μαριγό, βλέπουμε σε όλη την χώρα. Είχαμε βέβαια στην Αθήνα πάρα πολλά επεισόδια. Την παρέμβαση αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά πάντως εδώ στην Καστοριά, να πω ότι κατέληξαν στο έξω από το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης. Ισχυρή, εγώ θα έλεγα, ήταν η παρουσία των αστυνομικών, οι οποίοι σχημάτισαν μια γραμμή στην οδό Γράμμου, για να μην αφήσουν προφανώς τα παιδιά να προχωρήσουν. Παιδιά τα οποία άφησαν και λουλούδια στο σημείο που έχουμε συνηθίσει να αφήνουν τα τελευταία 3 χρόνια έξω από την αστυνομική διεύθυνση, με αρκετά, θα έλεγα, υβριστικά συνθήματα κατά των αστυνομικών. Κατά των αστυνομικών, γιατί ούτως ή άλλως αστυνομικός ευθύνεται για όλο αυτό που έγινε και έχει καταδικαστεί και ισόβια. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι την πρώτη φορά, την πρώτη χρονιά, θυμάστε, είχαμε και όλη αυτή την παρουσία των πολλών μαθητών. Είχε προκληθεί και αμηχανία στους αστυνομικούς έξω από το αστυνομικό τμήμα. Εικόνες που δεν είχαμε συνηθίσει, αλλά είπαμε στα πλαίσια πολλών πραγμάτων που έχουν αλλάξει πια στην πόλη μας και σε όλη την Ελλάδα, όλα μπορεί κάποιος ή κάποια τα περιμένουν πια. Μάλιστα, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Καλό βράδυ, Νέχτα. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Σεμινάρια για τους γουνοποιούς της Καστοριάς και της Χιάτης τα πραγματοποιούνται από το Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοποιών. Τα σεμινάρια συνδιοργανώνονται με την ΑΦΑ. Οι νέες τεχνολογίες και τεχνικές και οι νέες τάσεις της μόδας στα γουναρικά παρουσιάζονται στο σεμινάριο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών σε συνεργασία με την ΑΦΑ. Το σεμινάριο, το οποίο γίνεται στα γραφεία του ΣΕΓ, ξεκίνησε σήμερα. Με την ΑΦΑ συνεργαζόμαστε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Είναι μια δράση την οποία την οργανώνουμε μαζί. Θέλουμε να, όπως βλέπετε, έχουμε πάρα πολλούς νέους του κλάδου και κυρίως το θέμα είναι να μπορέσουμε να τις προσελκύσουμε και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αν πρέπει να μένουμε ικανοποιημένοι μόνο με την γνώση της τέχνης όπως ήταν πριν από 10, 20, 30 ή 50 χρόνια, με τους παλιούς τεχνίτες που έχουμε, ή να δένουμε νέες τεχνικές, νέες τάσεις και νέες νοοτροπίες. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο. Έχουμε την παράδοση και τη γνώση της τέχνης, χρειάζεται όμως πραγματικά να την ενισχύσουμε και να δημιουργήσουμε μαζί με τις νέες τάσεις που υπάρχουν παγκόσμια, με τη βοήθεια εκλεκτών εισηγητών, να δημιουργήσουμε πραγματικά μια καινούργια νοοτροπία και στους νέους γουνοποιούς και στους νέους σχεδιαστές που ασχολούνται τις επιχειρήσεις, η οποία θα δώσει μια διαφορετική όθηση στον κλάδο και στο προϊόν. Την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή στο σεμινάριο νέων γουνοποιών εξέφρασε ο εκπρόσωπος της ΝΑΦΑ, Χαράλαμπος Πούλιος. Σήμερα είμαστε εδώ, όπως είπε και ο κύριος Λαγκιώτης, σε συνεργασία με το ΣΕΓ, σε μια προσπάθεια που κάνουμε από κοινού, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους γουνοποιούς της Καστοριάς και της Σιάτιστας σε θέματα που απασχολούν το κλάδο, έχουν σχέση με την τεχνολογία, έχουν σχέση με τις τεχνικές, έχουν σχέση με το σχέδιο. Η ΝΑΦΑ είναι μια εταιρεία η οποία επενδύει στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια τώρα, με διάφορες εκδηλώσεις, με διάφορες παρουσιάσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι στην Ελλάδα. Και είμαστε σήμερα πολύ ικανοποιημένοι, διότι αυτό που είδαμε με τη συμμετοχή, την πολύ μεγάλη συμμετοχή των γουνοποιών, είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλά νέα άτομα. Αυτό είναι πάρα πολύ έτσι ενθαρρυντικό σκηνικό. Υπάρχουν αγόρια και κορίτσια που θέλουν να μάθουν, που συμμετέχουν, που είναι το μέλλον της Ελλάδος στο κλάδο της γουνοποιίας, και αυτό πραγματικά μας κάνει να αισθανόμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι.
Αυτά λοιπόν και με τα σεμινάρια από πλευρά του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών και τη ΝΑΦΑ. Δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφοντας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚΟ, κ. Πετκανά, ζωντανά για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην υδροδότηση της πόλης της Καστοριάς, που οφείλονται βεβαίως στην ανομβρία. Ποιος είπε ότι η ποιότητα κοστίζει? Home and Care. Ακούστε τιμές. Skip. Υγρό πλυντηρίου 66 μεζούρες 13,90. Velaflex σπρέι μαλλιών 400 ml 4,50. Ariel σκόνη πλυντηρίου 70 μεζούρες 13,90. Dove. Αφρόλουτρο 750 ml 3,60. Lenor. Συμπυκνωμένο μαλακτικό ρούχων 2 λίτρων 4,80. Fairy. Υγρό πιάτων 1 λίτρου 2,35. Home and Care. Χαρτικά, απορρυπαντικά, καλλιντικά για οικιακή και επαγγελματική χρήση, επώνυμα γερμανικά προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες των εκτόσεων. Γράμμου 179 στην Καστοριά, απέναντι από το στρατόπεδο Μαθιουδάκη. Learning to support so that you keep learning to succeed. KLS, Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. KLS Καστοριά, Τολεμαίων 3, τηλέφωνο 24670-21113. KLS Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων, τηλέφωνο 24670-21225. KLS Γρεβενά, Θεοδόρους Γιάκα 4, τηλέφωνο 24620-82790 και στο διαδίκτυο kls.gr. KLS for guaranteed success. Φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στον χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρμ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Στο σπίτι σου δημιούργησε, ανανεώσου και νιώσε την ατμόσφαιρα του ονείρου. Διαμαντοπούλου. Χαλί, κουρτίνα, λευκά είδη. Χαλί μοντέρνο, κλασικό, παιδικό. Δώστε την πραγματική διάσταση στις λέξεις μοντέρνο σπίτι. Ασλάνης Home, Ρίτσι, Disney και πολλά άλλα κορυφαία ονόματα σας περιμένουν. Διαμαντοπούλου.
Επαγγελματικά Roman Roller, στοράκια ηλεκτρικά μηχανικά, αυτοματοποιημένα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Διαμαντοπούλου, σε εμάς θα βρείτε βρεφικά είδη, παιδικά μικροέπιπλα Disney, ταπετσαρίες τείχου και επίπλων και επώνυμα λευκά είδη. Αναλαμβάνουμε και τη ραφή των υφασμάτων σε όλη την Ελλάδα. Διαμαντοπούλου, όλα για το σπίτι. Λεωφόρος Μοναράδων 5, περιοχή Χλώρης, τηλέφωνο 83382. Σας προβληματίζει η τιμή του πετρελαίου? Το Πράσινο Σπίτι έχει τις λύσεις. Συστήματα θέρμανσης με βιοκαύσιμα. Πράσινο Σπίτι, Εθνικής Αντιστάσεως 21, Δισπηλιό Καστοριάς. Αυτά μόνο στο Γιαννακόπουλο γίνεται. Πλυντήριο ΑΕΓΕ 7 κιλών, ενεργειακή κλάση Α, μόνο 399 ευρώ. Whirlpool, εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Inox, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση Samsung Full HD 40 ιντσών, μόνο 549 ευρώ. Γιαννακόπουλος, στο Άργος Οριστικό. Καλύτερες τιμές με απόδειξη. Μέλος του ομίλου Ilmac. Το πρωί, το μεσημέρι, το βραδάκι, τα ξημερώματα είναι πάντα μαζί σου. Φοκάτσια είναι τρέλα. Με καφέ, μπουγάτσα, σάντουιτς όλη τη μέρα. Φοκάτσια, νέο κατάστημα, περιοχή ΚΤΕΛ. Πιο δυνατό φως του κόσμου. Ακολουθεί μία γραμμή. Την ηλεκτρογραμμή Τζαντζούρης Κώστας. Φωτιστικά, ηλεκτρολογικό υλικό Siemens και διακόπτες για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εφέ φωτισμού για χώρους εκδηλώσεων και όχι μόνο. Θηροτηλέφωνα, θηροτηλεοράσεις και ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα. Πώληση χοντρική λιανική. Ηλεκτρογραμμή Ζαλόγκου 3 στα πρώτα φανάρια της Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 87 303. Ηλεκτρογραμμή. Εδώ είμαστε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε να καλησπερίσουμε, όπως σας είπαμε προηγουμένως, στο στούντιο του Δελτίου τον κύριο Γιώργο Πετκανά, πρόεδρος της ΔΕΙΑ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα. Τι κάνετε, καλησπέρα. Είπαμε ότι ήταν προγραμματισμένη για χθες ουσιαστικά η τηλεοπτική μας επικοινωνία, αλλά ο προϋπολογισμός καθυστέρησε, η ψήφιση του καθυστέρησε, έτσι. Ήταν η πιο σημαντική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προϋπολογισμός για το 2012 του Δήμου Καστοριάς. Είδαμε και τα σχετικά ρεπορτάζ. Να πούμε καλησπέρα τους τηλεθεατές μου, επιτρέπετε, βεβαίως. Και να εκφράσω τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες σήμερα. Είναι πολύ και σήμερα, τα χρόνια πολλά και τα δικά μας. Και πάμε στο μεγάλο πρόβλημα και της ανομβρίας. Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο δεν περιμέναμε, τουλάχιστον εμείς, να το αντιμετωπίσουμε σε τόσο μεγάλο επίπεδο. Ο Νοέμβρης ήταν ένας μήνας από τους πιο στεγνούς, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πολλά νερά, επιφανειακά βεβαίως, και από εκεί και πέρα να προβαίνει και η ΔΕΙΑΚ στις διάφορες διακοπές, κυρίως στις υψηλές ζώνες της πόλης της Καστοριάς, για να μπορέσει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Πράγματι γνωρίζετε και βλέπουμε όλοι τον φετινό χρόνο, το έτος που διανύουμε, την ανομβρία που ξεκίνησε από τους μήνες της άνοιξης, συνεχίστηκε τους καλοκαιρινούς και τους φθινοπορεινούς. Αυτό βέβαια είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πανευρωπαϊκό, όχι μόνο τοπικό ή ελληνικό, και έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε λειψιδρία, να έχουμε λιγότερα νερά, τουλάχιστον επιφανειακά, όπως αναφέρατε σωστά, Μαργό, και νωρίτερα. Νομίζω ότι τα ποσοστά είναι τρομακτικά, θα έλεγα. Αλλά ήδη έχουμε προβεί σε ανακοινώσεις πραγματικά. Ζητήσαμε την κατανόηση του κοινού και τους ευχαριστούμε για την συνεργασία αυτήν, να κάνουμε λογική χρήση του νερού, έστω και αυτή την εποχή που είμαστε μέσα στο χειμώνα, διότι πραγματικά τα αποθηματικά είναι ελάχιστα. Δηλαδή έχουμε μείωση της τάξης του 70%. Είναι συνταρακτικά τα νούμερα
Και αυτό συμβαίνει βάσει των αρχείων που διατηρούμε στην υπηρεσία. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το περιστατικό. Mm-hmm. Αυτό βεβαίως, επειδή το προβλέψαμε από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά με τις κλιματολογικές συνθήκες την φετινή χρονιά, αμέσως προβήκαμε έτσι με την εντολή του Δημάρχου σε μια σύσκεψη ευρύτερη και έδωσε εντολή και κάναμε την επικαιροποίηση της μελέτης για το πάρκο γεωτρήσεων, mm-hmm. μια ιδέα που έχει από το παρελθόν ξεκινήσει, ώστε να δώσουμε μια οριστική λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης σε τέτοιες εποχές ανομβρίας, όχι μόνο για την πόλη της Καστοριάς και τον διευρυμένο πλέον Δήμο Καστοριάς που διαχειριζόμαστε τα δίκτυα, δηλαδή και για μεγάλες περιοχές οικισμούς όπως είναι Μεσοποταμία, Μανιάκη κλπ, αλλά και σε συνεργασία με προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Άργους Οριστικού, όπου έγινε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο Καστοριάς, προκειμένου να δώσουμε οριστική λύση και για την περιοχή του Άργους Οριστικού και για την πόλη του Άργους. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στα επιφανειακά νερά στις πηγές της Κορομιλιάς κατά κύριο λόγο. Να σας πω δύο νούμερα. Τα 550 κυβικά που υπολογίζουμε να έρχονται την ώρα από τις πηγές Κορομιλιάς αυτή την εποχή, άλλες εποχές τόσο ήταν, φέτος είναι κάτω από 200. Έχουμε, όπως είπαμε και πριν, 70% μείωση. Το εντρίτο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε σε οριακό επίπεδο. Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει την γεώτρηση του ΙΓΜΕ που λέμε στην περιοχή της Λεύκης, mm-hmm. Και τις πηγές του Μπέις Μπουνάρ. Είναι βεβαίως φυσικά να πούμε τους συμπολίτες καταναλωτές μας τα νερά εξασφαλισμένα σε ποιότητα. Γίνονται καθημερινά 3 έλεγχοι από διάφορα σημεία της πόλης Καστοριάς. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε εντάξει. Από την δική μας πλευρά βεβαίως έχουμε κοιτάξει να εντοπίσουμε και εντοπίσαμε κάποιες διαρροές που υπήρχαν. Έχουμε συντηρήσει το δίκτυο σε κάθε πλευρά ώστε να μην υπάρχουν απώλειες νερού. Αυτό το έχουμε εξασφαλίσει. Όπως είπατε και στην αρχή της κουβέντας μας, δυστυχώς είναι οι κλιματολογικές συνθήκες και δεν είναι κάποια, και να τις προβλέψουμε. Δεν ξέρουμε κάποια τεχνικά μέσα. Να μην είμαστε οι μάντες των κακών που έχει υποθεί ότι οι πόλεμοι θα γίνουν για τα νερά και όχι για το πετρέλαιο, αλλά βλέπετε καταλήγουμε εδώ με δεδομένο ότι προδιημέρου μας έχουν καλέσει στην σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα, όπου βρέθηκαν αγρότες συνήθως από όλη την Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς για να δηλώσουν τις γεωτρήσεις τους. Mm-hmm. Και μάλιστα τους ζητείτε, εκτός την άδεια εάν υπήρχε στο παρελθόν, και ανάλυση των νερών της γεώτρησης που έχει ο καθένας. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο καθένας για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Διότι σε λίγα χρόνια, σε δεκαετίες ίσως, ακόμη και οι υδάτινοι πόροι και από θέματα που υπάρχουν στον υδροφόρο ορίζοντα μπορεί να λείπουν. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Είναι βέβαια κρίμα σε μια περιοχή που ζούμε, στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, που περιβάλλεται από το Βίτσι και το Γράμμο, να μιλάμε για μειωμένες ποσότητες νερού. Αυτό όμως, όπως έχουμε πει, προγραμματίστηκε, δρομολογείται. Είναι η μελέτη από την Υπηρεσία Προγραμματισμού όρημη. Μελέτη από το ΙΓΜΕ και από εσάς είναι έτοιμη, έτσι. Ακριβώς. Είναι επικαιροποιημένη, έτοιμη. Μένουν κάποιες λεπτομέρειες. Περιμένουμε να ανοίξει το μέτρο, ώστε να μπορέσουμε να την εντάξουμε και να προωθηθεί προς την πραγματοποίησή της. Μπορούμε προσδιορίσουμε χρονικά. Γιατί είναι ζήτημα το οποίο σίγουρα επήγει. Εκτιμούμε ότι μέσα στο 2012 θα προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Πρόκειται για 5 συν 1 βοηθητική 6 σύνολο γεωτρήσεων. Είναι στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητος Αγίας Τριάδος, στην ευρύτερη περιοχή Λεύκης, mm-hmm. όπου έχει εκτιμηθεί ότι εκεί η μεγάλη δεξαμενή νερού είναι ανεξάντλητη, βάσει των επιστημονικών αναλύσεων και δεδομένων που υπάρχουν από το ΙΓΜΕ, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Μέχρι τότε, και εφόσον τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι ευνοϊκά για μας, δεν έχουμε πολλές βροχοπτώσεις από εδώ και πέρα τουλάχιστον, τι γίνεται? Μέχρι τότε, όπως έχουμε πει, όλοι συμμετέχουμε στο πρόγραμμα αυτό της λογικής χρήσης, στην οικονομία του νερού. Εκτιμώ ότι ο χειμώνας δεν θα έχει προβλήματα, με την έννοια ότι από εδώ και πέρα, αν μη τι άλλο, Δεκέμβρη, Ιανουάριο κλπ, πάμε σε βροχοπτώσεις, επιθυμούμε και χιονοπτώσεις, γιατί με αυτούς τους τρόπους εξοικονομούνται ποσότητες νερού. Αλλά εάν αυτές είναι λιγοστές ποσότητες, αυτό που θα προκύψει για το 2012
μπορεί να μην είναι ευχάριστο. Δηλαδή να έχουμε μικρότερες ποσότητες από τις αναμενόμενες. Άρα επιπλέον διακοπές στην υδροδότηση. Ας μην είμαστε απεσιόδοξοι, να είμαστε αισιόδοξοι. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο το περιμέναμε περισσότερο και το αντιμετωπίσαμε κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Κάνει εντύπωση το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στο Δεκέμβριο ουσιαστικά και αντιμετωπίζουμε προβλήματα λήψη υδρείας. Επειδή απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας, το θυμάστε όλοι ότι από τους καλοκαιρινούς μήνες μέχρι σήμερα οι βροχοπτώσεις ήταν ελάχιστες και επιφανειακές. Δεν είχαμε το φθινόπωρο με τις βροχές που άλλες χρονιές στο παρελθόν θυμόμαστε. Mm-hmm. Βέβαια να πούμε ότι ανάλογα και αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και σε κάποιες άλλες δημοτικές ενότητες και τοπικές κοινότητες του Διευρυμένου Δήμου Καστοριάς. Μπορούμε να τις αναφέρουμε. Ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και 30-40 μέρες είναι στην Πτεριά, που μεταφέρουμε νερό από άλλες πηγές, αλλά και εκεί ήδη πέρασε στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καστοριάς, το προβλέψαμε και στους πρώτους μήνες του επόμενου έτους θα γίνει και εκεί μια γεώτρηση τοπικά, ώστε να δώσουμε και εκεί μια τοπική έτσι λύση στο πρόβλημα που έχουν οι κάτοικοι της Πτεριάς. Η μοναδική δηλαδή λύση πλέον είναι οι γεωτρήσεις. Τα επιφανειακά νερά δυστυχώς ελαττώνονται, δέχονται διάφορες παρεμβάσεις από περίοικους κλπ. Δεν θα λέγαμε τα πιο ασφαλή νερά που μπορεί να υπάρχουν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε επόμενες κινήσεις. Θα μπορούσε όλο αυτό, κύριε Πετκάνα, να έχει προβλεφθεί πριν από κάποια χρόνια? Σαφέστατα και θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί. Και αν θέλετε τη δική μου γνώμη, αντί το έργο των πηγών Κορομιλιάς και της μάστευσης των πηγών αυτών για την υδροδότηση πόλης Καστοριάς, θα μπορούσε από τότε να είχε γίνει το Plan B, το σχέδιο Β τώρα που εμείς έχουμε ορίσει, η εξόρυξη των γεωτρήσεων αυτών. Ίσως λέω, πρόδεκα αιτιών που εκείνο το έργο οριστικοποιήθηκε και εκτελέστηκε, να μην υπήρχαν τα μέσα ώστε να εντοπιστούν τα υπόγεια ύδατα αυτά, που πλέον σήμερα με σύγχρονα μέσα εντοπίζονται ακόμη και σε ποσότητες όχι μόνο των διαθεσίμων αλλά και των ετήσιων εισρώων που έχουν τα υπόγεια αυτά νερά. Εντάξει, φαντάζομαι είναι και θέμα του πόσο μακροπρόθεσμα ενδεχομένως βλέπει και κάποιος και κατά πόσο μπορεί να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα που μας δίνει, για παράδειγμα, το περιβάλλον. Δεν έρχεται έτσι κάποια στιγμή ξαφνικά και στερεύουν τα νερά. Νομίζω τα μηνύματα τα έχουμε λάβει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα, σίγουρα και στον καθένα από εμάς θα πρέπει να γίνει συνείδηση η λελογισμένη χρήση του νερού, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε καταφέρει. Συζητείτε ότι σε μεγάλες πόλεις πώς είναι δυνατόν να έχουν νερό η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα και μικρές επαρχιακές πόλεις, όπως την Καστοριά στην προκειμένη περίπτωση ή τις γύρω περιοχές, να μην έχουν. Εκεί έχουν γεωτρήσεις. Εκεί, κοιτάξτε τώρα, στην Αθήνα γίνεται από τις λίμνες με την αποταμίευση εκεί και πηγαίνει στο δίκτυο ίδρυυσης. Αλλά καταλήγει μόνο στο δίκτυο ίδρυυσης μεγάλες πόλεις. Εμείς έχουμε το πλεονέκτημα, θα μπορούσαμε να πούμε, να έχουμε και περιβάλλοντες χώρους, κήπους που ποτίζουμε το καλοκαίρι, είτε με λαχανικά είτε με φυτά καλοπιστικά κλπ. Αυτά καταλαβαίνετε ότι έχουν υπερκαταναλώσεις νερών. Mm-hmm. Ενώ οι μεγαλοπόλεις δεν έχουν αυτές τις καταναλώσεις. Γίνεται πραγματικά μία έτσι ανεξέλεγκτη χρήση και όχι πάντα λογική. Σε αυτό όμως που ζητήσαμε από τους συμπολίτες μας καταναλωτές, βλέπω ότι το πρόγραμμα πηγαίνει καλά, ανταποκρίθηκε ο κόσμος και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπήρχαν αρκετά δελτία τύπου. Έτσι, έστω και αυτήν την στιγμή που συζητάμε, όσοι ακούν να συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια, προκειμένου να ξεπεράσουμε όλοι μαζί το πρόβλημα αυτό, που επαναλαμβάνω και πάλι δεν είναι θέμα τεχνικό. Είναι θέμα κλιματολογικών συνθήκων. Καθαρά, τις οποίες δυστυχώς, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να προβλέψουμε ή να αποτρέψουμε τουλάχιστον. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ευχόμαστε όλοι πραγματικά να ανοίξουν οι ουρανοί και να έχουμε αρκετές βροχοπτώσεις, γιατί φαντάζομαι το πρόβλημα θα επεκταθεί και σε άλλες ενδεχομένως περιοχές. Τα φράγματα τα οποία πρόκειται να δημιουργηθούν αναμένεται να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Αυτά τα φράγματα είναι αρδευτικά για την δική μας περιφέρεια. Δεν έχει σε καμία σχέση πάντως να βοηθήσει. Ναι, η σκέψη μας για την υδροδότηση είναι, όπως είπαμε και πριν, κυρίως με τις γεωτρήσεις. Ναι, ναι. Και τοπικά βεβαίως σε διάφορες δημοτικές ενότητες, κατά τόπους, είτε από πηγές είτε από γεωτρήσεις, δίνουμε υδροδοτήσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στο Δήμο, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδνών, τόσο ο οικισμός Μαυροχωρίου όσο και ο Πολυκάρπης δεν είχαν ποτέ πρόβλημα γιατί παίρνουν νερό από γεώτρηση. Mm-hmm. Σας άκουσα χθες στο ρεπορτάζ να λέτε ότι έχουμε φτάσει λιγότερο από 200 κυβικά. Είπαμε στο 1 τρίτο ουσιαστικά έχουν μειωθεί τα επιφανειακά νερά στις πηγές Κορομιλιάς. Οι τάσεις όμως είναι συνεχώς μειωτικές. Μειωτικές, αυτό είναι το ανησυχητικό. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μόνο να περιμένουμε τις γεωτρήσεις. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, όπως είπαμε και πριν, είναι ο προγραμματισμός, τον οποίο ήδη τον έχουμε προχωρήσει.
Όλοι στην διοίκηση του Δήμου σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Οι συμπολίτες μας να είναι σίγουροι και βέβαιοι ότι δεν θα αφήσουμε τα πράγματα έτσι. Θα δώσουμε τις λύσεις που χρειάζεται, αρκεί να συμμετέχουμε όλοι μαζί σε όποιες προσπάθειες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Επομένως, αυτή τη στιγμή θα συνεχίζονται οι διακοπές. Οι διακοπές που γίνανε το τελευταίο διάστημα ήταν από βλάβες του δικτύου ίδρευσης και όχι από την μείωση τόσο του νερού. Γίνανε από βλάβες. Και εδώ θέλω να πω ότι δυστυχώς είμαστε η μόνη πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας που δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα της αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ίδρευσης πόλης, όπως συμμετέχουν οι τέσσερις μεγάλες πόλεις Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Δυστυχώς η Καστοριά δεν ενέταξε στον προγραμματισμό της την αντικατάσταση του δικτύου αυτού. Αυτό βέβαια, γιατί το ύψος έπρεπε να έχει γίνει από πριν. Τα προηγούμενα δύο χρόνια έτρεχε το πρόγραμμα του Ταμείου Συνοχής. Είναι το Ταμείο Συνοχής, όπως γνωρίζετε, στα πολύ μεγάλα έργα. Το έργο αυτό αντικατάστασης δικτύου της πόλης Καστοριάς είναι ύψος 25 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Και δεν μπορεί, δεν μπορεί η ΔΕΙΑΚ να βρει και να διαθέσει. Σαφέστατα δεν μπορεί η ΔΕΙΑΚ, διότι θα έχει και μεγάλη συμμετοχή, αλλά ούτε και τα προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ ή Ελλάδα θα μπορούσαν να εντάξουν ένα τόσο μεγάλο έργο. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε τον κατάλληλο χρόνο και πέρασε αυτή η ημερομηνία. Νομίζω τώρα χρυσή ευκαιρία, κύριε Πετκιανά, διότι χρόνια τώρα φωνάζουμε όλοι ότι το δίκτυο ίδρευσης της πόλης της Καστοριάς είναι απαρχαιωμένο. Έχουμε καθημερινές σχεδόν βλάβες. Τα συνεργεία τρέχουν από εδώ και από εκεί για να αποκαταστήσουν όλες αυτές τις βλάβες και δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε τη χρυσή αυτή ευκαιρία για να αλλάξουμε την όλη κατάσταση. Οι φιλότιμες προσπάθειες πραγματικά τόσο των εργαζομένων και των στελεχών της επιχείρησης είναι συναρπαστικές. Τους βλέπετε κι εσείς. Οι ελάχιστοι που έχουν απομείνει, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε και νέες προσλήψεις, όπως ξέρετε, τρέχουν από άκρη σε άκρη σε όλο τον διευρυμένο Δήμο Καστοριάς. Όμως οι διοικήσεις είναι αυτές και οι αιρετοί που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Όπως εμείς τώρα προγραμματίζουμε την επόμενη μέρα, έτσι πρέπει να έχει προγραμματιστεί όταν τα προγράμματα τρέχουν, να μην τα αφήνουμε. Γνωρίζετε βεβαίως ότι η υπηρεσία προγραμματισμού με τη νέα διοίκηση του Δήμου Καστοριάς έχει προτείνει προς ένταξη έργα ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη έχουν ενταχθεί τα πρώτα 17 εκατομμύρια. Mm-hmm. Μεταξύ άλλων είναι και αποχετεύσεις δημοτικών ενωτήτων για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και βλέπετε ότι αυτά δρομολογήθηκαν τόσο γρήγορα, τόσο σύντομα και μάλιστα είναι σε φάση δημοπράτησης και εκτέλεσης από τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους, το 2012. Ξέρετε τι μου προκαλεί εντύπωση, ότι έχουμε φτάσει στο 2011, κοντεύουμε πλέον να μπούμε στο 2012 και μιλάμε ακόμη για βασικά έργα υποδομών τα οποία δεν έχουν γίνει από τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί νομίζω ότι ζητήματα όπως αποχετεύσεις και δίκτυα ίδρευσης θα μπορούσαν να έχουν γίνει, για παράδειγμα, από το πρώτο πακέτο που είχαμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ως χώρα, όχι μόνο ως Καστοριά, δεν φροντίσαμε σε καμία περίπτωση να εκμεταλλευτούμε. Και αυτή τη στιγμή να πηγαίνουμε σε αυτό το κάτι παραπάνω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και επειδή εκφράζετε τη νέα γενιά πραγματικά, είναι δύστυχο αυτό που συζητάμε τώρα. Αυτά πρέπει να έχουν ήδη λυθεί. Αλίμονο αν μιλάμε ακόμη για ίδρυψη και για αποχέτευση, ναι, στο 2012. Όμως, εμείς καλούμαστε τώρα με τη σημερινή διοίκηση του Δήμου Καστοριάς να αντιμετωπίσουμε τα πρωτογενή προβλήματα. Ενώ έπρεπε να μιλάμε για την αξιοποίηση της δυματολάσπης, που μας απασχολεί και αυτό και θέλω να το αναφέρω, για, όχι μόνο για κόμποστη, γεωργία κλπ, αλλά ακόμη και για πέλετς, δηλαδή να πάει για ενέργεια, mm-hmm, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας με το πετρέλαιο, ακόμη πραγματικά και με τα καυσόξυλα που λέγεται ότι και αυτά θα φορολογηθούν. Εμείς προτείνουμε λοιπόν στη μίξη των πέλετς να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό και να αναμειγνύεται ακόμη η λιματολάσπη, που πιλωτικά θέλω να αναφέρω την έχουμε, έχουν γίνει πρώτες δοκιμές σε πιλωτικό στάδιο, mm-hmm, και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο Δήμαρχος Καστοριάς, όπως γνωρίζετε, είναι και πρόεδρος της Διάδημα, όπου το έχουμε κουβεντιάσει το θέμα αυτό, το είδε πάρα πολύ θετικά και μας απασχολεί με όλες τις ΔΕΙΑ της υπόλοιπης Δυτικής Μακεδονίας να βάλουμε σε λειτουργία αυτή. Όπως κάποτε η Διάδημα ξεκίνησε και είναι πρότυπο σε όλη την Ελλάδα, έτσι μπορεί και σε αυτό το κομμάτι, μια και ανήκουμε σε μια περιοχή που έχουμε δύσκολο χειμώνα, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, να βοηθήσουμε από αυτά που κάποτε τα πετούσαμε,
τώρα να χρησιμοποιηθούν. Αυτά πρέπει να συζητάμε. Και ήδη ο κόσμος έχει στραφεί στα πέλετς, για παράδειγμα, και στα καυσόξυλα, όπως είπαμε, ψάχνοντας εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, και νομίζω ότι είναι και εξαιρετικά ικανοποιητικά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Επομένως, θα ήταν είναι κινήσεις πραγματικά που θα βοηθήσουν τους συμπολίτες μας για να περάσουμε πιο εύκολα τους δύσκολους χειμώνες που έρχονται. Διαδικαστικά, πώς πρέπει να κινηθούμε στο κομμάτι αυτό από εδώ και πέρα, εφόσον υπάρχει το πρώτο θετικό? Κοιτάξτε, όλα είναι θέμα προγραμματισμού, όπως είπαμε και πριν, είναι το α του Δήμου Καστοριάς. Δηλαδή από εκεί ξεκινάνε, συλλαμβάνουμε τις ιδέες, προγραμματίζουμε, και αυτό που αναφέραμε στην αρχή της κουβέντας μας για τον προϋπολογισμό του 2012, θέλω δύο κουβέντες, δύο λέξεις να πω, να τον σηματοδοτήσουν. Είναι ρεαλιστικός, δηλαδή είναι σύμφωνα με τα νέα οικονομικά δεδομένα, δεν είναι μια έκθεση ιδεών, δεν είναι ένα ευχολόγιο, είναι λοιπόν ρεαλιστικός και είναι και αναπτυξιακός. Η δική μας θέση, και αυτό υποσχεθήκαμε στους συμπολίτες μας και γι' αυτό μας έδωσαν και την εντολή να διοικήσουμε τον τόπο αυτόν, να πάμε σε μια καλύτερη μέρα, σε ένα καλύτερο αύριο. Αυτό προσπαθούμε. Ναι, μεν χρειάζονται και τα πρωτογενή και τα πρώτα έργα, όπως αναφέραμε, ίδρυψη αποχέτευση, που έπρεπε να είχαν γίνει, αλλά δεν σταματάμε εκεί και να πούμε τα κάναμε και τελειώσαμε. Κοιτάμε και την επόμενη μέρα της ανάπτυξης, τόσο για να μείνουμε και να μείνουν οι κάτοικοι στην περιοχή αυτή, όσο και να φέρουμε και άλλους είτε επενδυτές ή ανθρώπους από άλλες περιοχές. Το διάστημα αυτό, τουλάχιστον στη χώρα μας, ισχύει το εξής παράδοξο. Όλοι οι Δήμοι είναι πολύ πιο εύκολο να υλοποιήσουν έργα μεγάλα αναπτυξιακά μέσω του ΕΣΠΑ, παρά να προβούν σε παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα. Τα απλά δηλαδή πράγματα τα οποία θέλει ένας δημότης ή θέλει ένας δήμος να υλοποιήσει. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι από πλευράς του κράτους για να σταλθούν στους δήμους. Δυστυχώς, Μαριγώ, πραγματικά ακούσατε και τον Δήμαρχο που εξήγηλε ότι ενώ οι 9 Δήμοι που συνενώθηκαν σε έναν είχαν μέχρι το 2009 την επιχορήγηση, τη γνωστή ΣΑΤΑ που έρχεται στους Δήμους, ύψους 4 εκατομμυρίων. Την κυριολεξία την πετσόκοψαν. 4 εκατομμυρίων. Είχαμε την Κύκλιο που μας είπε να πάτε στο 50%. Το 50 είναι τα 2 εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν προϋπολογίσαμε να περάσουμε τη φετινή χρονιά. Δυστυχώς ήρθαν 400.000 αρχές του έτους και 300 ακόμη περίπου, και έκλεισε το 2012. Άρα λοιπόν είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Με μόνο 700.000 και με 10 εκατομμύρια υπόλοιπα χρεών που βρήκε ο νέος Δήμος Καστοριάς από όλους τους προϋπήρξαντες Δήμους, καταλαβαίνετε ότι δεν μπόρεσε να καλύψει ούτε τις παλιές υποχρεώσεις, ούτε να κάνει και αυτά ούτε να κάνουμε αυτά που θέλαμε τη φετινή χρονιά. Το δύστιχο είναι ότι συνεχίζεται αυτή η αυστηρή οικονομική πολιτική και την επόμενη χρονιά, και θα πάμε στα ίδια πλαίσια. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπετε στην καθημερινότητα, τόσο στην καθαριότητα, στο πράσινο, στην ίδρυυση, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και να είμαστε όσο γίνεται πιο χρήσιμοι στους συμπολίτες μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την συμμετοχή, την υποβολή διαφόρων μελετών και προτάσεων για υλοποίηση έργων από πλευράς της ΔΕΙΑΚ, σε όλα τα προγράμματα θα πρέπει να συμμετέχει η ίδια με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά? Θέλω να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας και συμπολίτες μας ότι ο Δήμος Καστοριάς από την 1η Ιουνίου με την ΔΕΙΑΚ συνήψε μια προγραμματική σύμβαση που ανέθεσε στην Δημοτική Επιχείρηση να συντηρεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης όλου του διευρυμένου Δήμου, γιατί είχε μόνο την πόλη της Καστοριάς. Αυτό έγινε για τον λόγο ότι όλα τα έργα που αναφέραμε νωρίτερα και αυτά που έχουν προταθεί προς ένταξη από τον Δήμο Καστοριάς δεν θα έχουν απολύτως καμία συμμετοχή σε χρήματα. Με τουλάχιστον μηδαμινή. Ούτε και ΦΠΑ. Ενώ αντιθέτως το 16,25% της συμμετοχής αλλά και το ΦΠΑ σε σύνολο, δηλαδή συμμετοχή 40%, τα 30 εκατομμύρια ιδρεύσεων και αποχητεύσεων θα υποχρεούμαστε να δώσουμε 12 εκατομμύρια συμμετοχή, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα στην Δημοτική Επιχείρηση. Γι' αυτό λοιπόν επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος και είναι πάρα πολύ καλός, και έτσι προχωράνε όλες αυτές οι εντάξεις των έργων. Η πλήρη διαχείριση και ιδιοκτησία, θα μπορούσαμε να πούμε, όλων αυτών των δικτύων με τα νέα έργα τα οποία θα εκτελεστούν θα περιέλθουν στην δικαιοδοσία της ΔΕΙΑΚ όταν ολοκληρωθούν τα έργα αυτά, και γι' αυτό έχουμε και ένα μεικτό σύστημα της πόλης Καστοριάς όπως προϋπήρχε και των δημοτικών ενωτήτων. Το πράγμα πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε άριστη συνεργασία με τις διοικήσεις Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς και διοίκηση της ΔΕΙΑΚ. Έχουμε άριστη συνεργασία και ευχαριστώ τους πρόεδρους και τα τοπικά συμβούλια των 55 οικισμών, ούκο λίγοι έτσι, σε όλη την γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Καστοριάς, και σας θυμίζω ότι είμαστε η μόνη περιοχή, ο μόνος Δήμος στην Ελλάδα
που προέρχεται από 9 δήμους. Είναι ο μόνος δήμος που έχει 55 οικισμούς συμπεριλάβει. Είναι η έκταση τόσο μεγάλη που τα πράγματα την πρώτη χρονιά, δεν σας το κρύβω, και για μας που λέγεται ότι είχαμε μια σχετική εμπειρία, δεν ήταν καθόλου εύκολα. Το μεράκι και η αγάπη και η προσπάθειά μας όμως, πιστεύω στο τέλος θα μας δικαιώσουν. Αυτά συμβαίνουν όταν η κεντρική διοίκηση αποφασίζει για δικό μας λογαριασμό, δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν σε μια περιοχή, με αποτέλεσμα όλες αυτές τις δυσκολίες από εκεί και πέρα. Γιατί φαντάζομαι ότι τα προβλήματα αυτά θα συνεχιστούν και στο μέλλον, εφόσον πρόκειται για ένα τεράστιο ουσιαστικά Δήμο, μια μικρή νομαρχία θα λέγαμε. Έτσι ακριβώς. Είναι πολλά τα προβλήματα. Οι Δήμοι είναι πιο κοντά στον πολίτη. Ο Δήμος Καστοριάς έχει τις πόρτες ανοιχτά και το έχει εξαγγείλει και ο Δήμαρχος και όλοι μας. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί και μας βρίσκει καθημερινά. Και προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τουλάχιστον της καθημερινότητας, τα οποία λύνονται ίσως πιο εύκολα χωρίς πολλά χρήματα. Μάλιστα. Γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο χρήματα να μην υπάρχουν και όπως είπατε και πριν, και νερά να μην υπάρχουν. Χρήματα και νερά δεν υπάρχουν για τη ΔΕΙΑΚ. Νερά για κάποιους, για τους περισσότερους πολίτες υπάρχουν. Χρήματα νομίζω δεν υπάρχουν για κανέναν βέβαια. Και ακόμη και από αυτούς που μας παρακολουθούν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Βατκανά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως για ακόμη μια φορά ότι θα πρέπει όλοι μας να μην προβαίνουμε σε σπατάλες και υπερκαταναλώσεις του νερού. Θα πρέπει έτσι με λογική χρήση να κάνουμε τις ανάγκες μας για να μην αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Πριν κλείσουμε, αν μου επιτρέπετε, ένα τελευταίο να πω για την ενημέρωση των συμπολιτών καταναλωτών. Μας. 24 ώρες λειτουργεί το τηλέφωνο 2467-62102, όπου υπάρχει τεχνικός επιφυλακής για ό,τι αντιμετωπίζουν, ό,τι βλέπουν και ό,τι νομίζουν ότι πρέπει να παρέμβουμε, μη διστάζουν να επικοινωνούν μαζί μας, προκειμένου να ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε όποια κατάσταση χρειάζεται. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Πετκανά. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Η πορεία των μελετών εφαρμογής που έχει αναλάβει να εκπονήσει η ΆΝΚΟ για τη λίμνη της Καστοριάς συζητήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, του κύριου Δημήτρη Σαββόπουλου. Στη συνεδρίαση έλαβαν επίσης μέρος ο Δήμαρχος Καστοριάς Μανώλης Χατζησημεωνίδης, στελέχη της ΆΝΚΟ και υπηρεσιακοί παράγοντες. Μέσα στο επόμενο εξάμηνο εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η υλοποίηση έργων στη λίμνη της Καστοριάς με στόχο την εξυγίανσή της και την προστασία της. Η ετοιμότητα των μελετών εφαρμογής που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η ΆΝΚΟ συζητήθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης στα 100 έργα σημαίες εντάχθηκε τελικά η λίμνη της Καστοριάς με ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ένα σημαντικό ποσό το οποίο θα διατεθεί για έργα τα οποία αφορούν την προστασία της λίμνης. Προχθές που έγινε συνάντηση με την ΆΝΚΟ συζητήθηκε όσον αφορά το κομμάτι ποια έργα θα είμαστε σε θέση σε 5 με 6 μήνες να μπορέσουμε να τα δημοπρατήσουμε μέσα από το πρόγραμμα από τα έργα σημαίες. Υπάρχει καλή ετοιμότητα όσον αφορά τον καθαρισμό του ρέματος του Γκιόλε, το οποίο βγάζει ένα προϋπολογισμό της τάξης του 1.800, σε 2,5 με 3 μήνες θα είναι έτοιμο και σε τέφη δημοπράτηση έτσι ώστε να δημοπρατηθούν. Από εκεί και πέρα, κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι έχει σχέση με τις φερτές στα παιδινά, ότι δεν έχουμε μόνο λεπτόκοκο υλικό και ο αρχικός σχεδιασμός όσον αφορά τις δεξαμενές καθίζησης αρχικώς εγκαταλείφθηκε και θα πάμε σε έργα ορεινής υδρονομίας, όπου και με τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου, γιατί ήταν και παρόν και αυτή η σύσκεψη, όπου από εκεί ξεκινάει το πρωτογενές φερτό υλικό, το οποίο κατεβαίνει προς την πορεία της λίμνης. Και αποφασίστηκε όσον αφορά το ρέμα του μελισσοτόπου, η βόρεια λεκάνη του ξηροποτάμου, όπου εκεί θα βγει ένας προϋπολογισμός, θα το γνωρίζουμε σε ένα-δύο μήνες, τάξης των 2,5 με 3 εκατομμύρων ευρώ, όλα τα έργα τα οποία προβλέπονται, κλαδοπλέγματα, δασώσεις. Η λειτουργία του πολυμηχανήματος, το οποίο θα συμβάλλει στην διαχείριση των καλαμώνων της λίμνης, ήταν ένα ακόμα θέμα που συζητήθηκε κατά τη σύσκεψη. Το πολυμηχάνημα, το οποίο θα είναι πλωτό και θα έχει συγκεκριμένες χρήσεις, έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας μια εξειδίκευση όσον αφορά, γιατί θα πρέπει να υπάρχει και ένα διαχειριστικό σχέδιο για να μπορεί να λειτουργήσει μέσα στον χώρο της λίμνης, η οποία είναι προστατευόμενη, επαναλαμβάνω. Η τηλεμετρική σταθμή και αυτή θα είναι σε θέση μέσα σε 2-3 μήνες να μπορούν να εγκατασταθούν στην περιοχή της λίμνης, έτσι ώστε να δίνουν τα στοιχεία και θα βοηθήσουν για την παρακολούθηση των φυσικοχημικών παραμέτρων σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Και υπόθηκε από πλευράς του Δήμου Καστοριάς ότι υπάρχει μια ετοιμότητα σε επίπεδο μελέτης για το ρέμα της Βυσσινιάς, είναι το κάτω κομμάτι το παιδινό, με ένα προϋπολογισμό της τάξης των 2,5-3 εκατομμύρων ευρώ, και αυτό είναι σε θέση στον αρχικό προϋπολογισμό της τάξης των 10 εκατομμύρων ευρώ να μπορέσει, εφόσον είναι απόλυτα έτοιμο μελετητικά, στο αμέσως επόμενο εξάμηνο να δημοπρατηθεί και να γίνουν οι εργασίες. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με
έργα τα οποία είναι περιμετρικά της λίμνης, θα βοηθήσουν ουσιαστικά στο κομμάτι και των φερτών υλών και στο κομμάτι του αντιπλημμυρικού που έχει σχέση με το ρέμα του Γκιόλε και το πολυμηχάνημα που είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση του Καλαμόνου, γιατί όπως βλέπετε τα τελευταία 5-6 χρόνια, ειδικά από την απέναντι πλευρά της λίμνης στην παραλίμνη και περιοχή Πολυκάρπης και Μαυρόβιο, ενώ πριν 5-6 χρόνια δεν υπήρχαν καθόλου καλαμόνες, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει μερικά σημεία να έχουν πλάτος και 30 και 40 μέτρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αγροτικά μας νέα. Να καλησπέρισουμε στο στούντιο του Δελτίου τη Δέσποινα Γιώργη, για την οποία τη βλέπουμε κιόλας. Δέσποινα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαριγό. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Περνώντας τώρα στο αγροτικό μας δελτίο, θα ξεκινήσουμε με την παράταση που έχει δώσει ο ασφαλιστικός οργανισμός ΟΓΑ για τις εισφορές των ασφαλισμένων. Η παράταση θα είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, χωρίς επιπλέον επιβάρηση των ασφαλισμένων. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληρώνουν τα χρήματα για την εισφορά στον ΕΛΤΑ μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, ενώ από τις 16 και μετά θα μπορούν να πληρώνουν την εισφορά τους μόνο στην Αγροτική Τράπεζα. Ένας μήνας ουσιαστικά παράταση, διότι αν δεν κάνω λάθος, η ακριβώς, τελευταία ημερομηνία ήταν 30 Νοεμβρίου, κάτι βέβαια που συνηθίζεται να γίνεται, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΓΑ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πλαστά τιμολόγια αγοράς πιστοποιημένου σπόρου. Ακριβώς έτσι. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι επιτίδη από τη Βόρεια Ελλάδα, αγρότες και επιχειρηματίες οι οποίοι διακινούν σπόρο, έκοβαν τιμολόγια τα οποία ήταν πλαστά και δεν ανήκαν στις ΔΟΗ της περιοχής τους. Το θέμα έχει φτάσει στον ΕΠΚΠΕ, πήρε τεράστιες διαστάσεις έχω να πω, καθώς ο ΕΠΚΠΕ το έχει θέσει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά από εκεί το θέμα θα πάρει τη νομική οδό. Ας προσέξουν εκείνοι οι οποίοι προέβησαν στις πλαστογραφίες. Ακριβώς. Πάμε και στο πετρέλαιο των αγροτών, καθώς υπάρχει νέος τρόπος προμήθειας ουσιαστικά. Έτσι ακριβώς, καθώς οι αγρότες από το νέο έτος προβλέπονται ότι θα πρέπει να βγάλουν κάποιες συγκεκριμένες κάρτες με τσιπάκια, έτσι ώστε να παίρνουν το πετρέλαιο με μικρότερο φόρο. Έτσι στις κάρτες θα πιστώνονται κάποιος συγκεκριμένος αριθμός πετρελαίου, ανάλογα με την αίτηση που έχουν κάνει την άνοιξη σε σχέση με τα χωράφια τους. Αντιμέτωποι με τεχνολογία. Ακριβώς. Όλοι οι αγρότες μας έχουμε νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τους κτηνοτρόφους. Στους κτηνοτρόφους, λοιπόν, τα πράγματα είναι ακόμη δύσκολα, καθώς δεν έχει δοθεί ακόμη η τιμή του γάλακτος και σε σχέση με τα σφαγεία, η τιμή των αμνοερυφίων θα είναι δυστυχώς πάρα πολύ μικρή. Μάλιστα, ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πρόγνωση του καιρού. Άρα η συννεφιά προβλέπεται για αύριο Τετάρτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε και σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στη συντροφιά μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Ποιος είπε ότι η ποιότητα